Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το σύμπαν που είναι συντονισμένο στο Λόγο Επειδή, στο Λίπερο 107,4, στο δευτεριάτικο Λίπερο 107,4, στο δευτεριάτικο Λόγο Επειδή, στον απόϊχο όλων των μεγάλων αθλητικών γεγονότων αυτού του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως, βεβαίως, όλοι οι φίλοι κρέμεται από τα χείλη μας, κρέμεται από τις γραμμές, κρέμεται από τους ακροατάς, για να συζητήσει, για να αντιληφθεί, για να οσμιστεί, για να εστερνιστεί τα όσα συνέβησαν μέσα στους αθλητικούς χώρους. Και φυσικά εμείς εδώ με την ιδιαίτερη ματιά μας θα του τα δώσουμε. Χτυπάνε οι γραμμές από πάρα πολύ νωρίς, πριν πούμε οτιδήποτε και θα περάσουμε. Τι να κάνουμε, πριν προλάβουμε να εισαγάγουμε αυτή την εκπομπή, την εισαγωγή θα κάνει ο περιούσιος λαός. Καλημέρα σας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Έξι παρά. Έβαλα το τάμπλετ, λέω μετά το τάμπλετ έχει καθυστέρηση. Ναι. Έβαλα το ράδιο. Χιόνια είχε, εντάξει, είσαι να ακούσω πώς μπαίνεις. Ναι. Βάζω τώρα, σε ακούω το, από τρεις φορές ακούω, από το τηλέφωνο, από παντού. Έτσι όπως μπαίνεις, λέμε, ναι. Ζαλισμένος είμαι, είμαι ζαλισμένος από τις νίκες. Από ποια νίκη, από τη μεγάλη νίκη των New England Patriots, τα ξημερώματα. Θέλω να μιλήσω για το... για τον τελικό του Super Bowl. Έτσι, έτσι. Έτσι, με έστειλε τον Ευθύμη μήνυμα να μου εξηγήσει τους κανόνες το Σάββατο. Mm-hmm. Και την Κυριακή ήμουνα ήδη εξειδικευμένος. Βέβαια, και πρέπει να πάρεις και έτσι, να πεις. Ναι, 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 εννοείται. Εννοείται πως δεν το είδα και καλά, γιατί δουλεύα, αλλά εντάξει, μπορώ να. Με την εμπειρία που έχω της μισής μέρας, μπορώ να μιλήσω. Και την εμπειρία πάνω απ' όλα του ότι έχω σχολιάσει ή έχεις μάλλον σχολιάσει πολλά παιχνίδια χωρίς να έχεις δει. Ναι. Επίσης. Ναι. Κάτσε λίγο μισό λεπτό λίγο, ναι. Έτσι. Μίτσο, ναι. Έχω εδώ και αυτός Μίτσος είναι. Μίτσο, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Έλα τα φεντικά. Έχω μια δουλειά, η δουλειά δεν μπορεί να περιμένει. Κάτσε, ναι, 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 ναι. Κράτε λίγο, κράτε λίγο. Ποιο Μίτσο, το λιμιό έχεις εκεί. Έλα, μ' ακούς. Έλα, ακούω, τι κόβεις. Κόβω κάτι χαρτόνια. Ναι. Κάτι χαρτόνια κόβω, λέω. Ναι. Γιατί πρέπει να κόψω τα κουτιά έτσι να τα βάζω. Θέλει ανακύκλωση, κατάλαβες. Μάλιστα. Κάτι χαρτόνια για να τα βάλω στην ανακύκλωση, να μην τα πετάμε έξω. Ναι, βεβαίως. Έτσι, οικολογική συνείδηση πάνω απ' όλα. Τι άλλο έχουμε. Α, είχαμε το Survivor, να μιλήσουμε αυτό. Και Survivor, πανολεθρία εκεί μας έχουν πελατειάσει. Οι Τούρκοι να φύγουν όλοι, θα τα πούμε όλα. Πάρα πολλά γεγονότα. Δεν ξέρω. Είχε άλλο, δεν είχαμε κάτι. Είχε κάτι να κόψω λίγο ακόμη. Ναι, ναι. Στο μπάσκετ δεν τα πήγαμε καλά. Εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Μάλιστα. Ποδόσφαιρο και... δεν σχολιάζουμε. Ποδόσφαιρο, κοίταξε. Μόλις μπήκε ο μεγάλος παίκτης ο Λιμιός, εκεί μου έφυγε το άγχος. Κράτησε μπάλα, έκανε εκεί. Γελάστε. Καθόμαστε και βλέπουμε τον μπαμ. Μπαίνει ο Λιμιός, εσένα σκεφτόμαστε να μας έχει αρρωστήσει. Μα ξέρεις. Ήταν εκεί μέχρι μόλις μπήκε αυτός, λέω και με 9 να είμαι και ο Λουτσέσκου μόνος του να είναι, ο Λουτσέσκου και αυτός μόνος να παίζει. Έτσι. Θα τον καθαρίσει το μάτι. Έτσι, η ψυχή. Τον καθαρίσει, εντάξει. Η ελληνοβραζιλιάνικη ψυχή. Την άλλη φορά μείνουμε με 5 παίκτες, ναι. Θα βάλουμε τους μπασκεμπολίστες, θα κατεβάσουμε την πεντάδα. Ναι. Μπορεί να μας πάρουν να βάλουν ένα γκολ παραπάνω. Βάλε μέσα τη δεύτερη πεντάδα, τους κάναμε ρεζίλι σε όλη την Ελλάδα. Πόσες γραμμές έχεις τώρα? Έχω άλλες δύο να περιμένω στην αναμονή, δεν ξέρω. Είναι να μιλήσει ο λαός. Εντάξει, ξαναπάρε, να τα πεις. Κόψε εσύ, κόψε εσύ, κόψε, κόψε μόνος σου. Μην κοπείς, βέβαια, με γέματα. Έγινε, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ποιος, ο Μπρέιντι, ο Θεός. Νάτος, νάτος. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπάμπη μου, τι κάνουμε. Καλημέρα στο μαγευτικό Τορόντο. Θα με αφήσει λίγο να μιλήσω. Βεβαίως. Γιατί έχουμε καιρό να τα πω. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πω και πολλά, θα ήθελα να ξεφορτώσω λίγο, έχω πιει λίγο παραπάνω, θα με συγχωρέσει. Δεν πειράζει. Έχεις πιει μπράντι? Είναι λίγο, όχι, ουίσκι. Ουίσκι, ουίσκι. Είναι μεγάλη να μου η χαρά μου σήμερα, καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτά που μας κλέψανε πέρσι, που μας τα δώσανε φέτος. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι αν έχει αθλητική εκπομπή αυτή τη στιγμή ο Γεωργίου της Αμερικής θα τραβάει τα μαλλιά του με αυτά που είδαμε. Δεν ήταν παιχνίδι αυτό. Για να μπει goal touchdown λέγεται κανονικά. Έτσι. Έπρεπε να πάμε στο 5ο λεπτό της 4ης περίοδου. Είναι φρικτό αυτό που το θέαμα που είδαμε. Το χαμηλότερο σκορ όλων των εποχών στην ιστορία του NFL, του Super Bowl μάλλον.
σαφέστατα και βεβαίως θα, λογικά έγινε μια φάση που ο Γκόουτ, ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών, έβγαλε εκεί μια μαγική πάσα και ξεχύθηκε το παιδί, να πούμε, επιθετικό στον εθνιδιασμό και τους γάζωσε, ας πούμε, θα λέγαμε, κτλ. Να πούμε λίγο, να κάνουμε μια κριτική για το παιχνίδι. Κακό θέαμα, να πούμε λίγο όπως έκανε ο Βουκάτοχος εκεί, τα φτερά και τα λοιπά και τα 3-5-2, να πω εγώ τα ειδικά μου, μια κριτική, ας πούμε, την παιχνίδι τακτικός, θα με αφήσει το να πω. Θα λέγαμε ότι το παιχνίδι ήταν παιχνίδι κέντρου, δηλαδή θα λέγαμε ότι το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάχμες ποιότητος. Η μπάλα γενικώς ήταν πέρα δόθε στο κέντρο, λίγο 5 γιάρδες από εδώ, 5 γιάρδες από εκεί. Το δεξί μπακ μας είχε πρόβλημα, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Rams, αλλά ευτυχώς ο λίμπερο της ομάδος, αυτός ο τιτάνας της άμυνας. Ο Χαλκέντερος. Ο Χαλκέντερος λίμπερο της άμυνας έβγαλε, πώς το λένε, από την μπουκιά από το στόμα να μου τις έβγαλε δύο φορές, πήγαν να βάλουν εκεί τα touchdown και τα λοιπά και τους καλύσαμε στο 0. Με το ζόρι εκεί βάλανε 3 μπονταλάκια, ένα κλωτσάκι κάνανε και τα λοιπά. 13 με αστυνομικές διαδικασίες, GOAT, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι από αυτά τα παιχνίδια που λες, είναι σαν να βλέπεις την Εθνική Ελλάδος 2004 με την Εθνική Ιταλία του 2006. Ναι. Τέτοιο πράγμα μιλάμε, 5-3-2 και 2. Ναι, όχι, κατάλαβα. Είναι να βλέπεις Λεβαδιακός, ας πούμε, Πανετολικός. Όχι, πολύ χειρότερο. Μάλιστα, Πανετολικός διέπρεψε. Ο Μαδάρα με εδώ, με Δέλα. Να λέμε για αυτά. Πολύ χειρό, πολύ. Εθνική Ελλάδα 2004 με 2006 Ιταλία με Πατεράτσι μέσα. Με μια ικτρό θέαμα, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι, αυτά που η ιστορία μας τέλειψε πέρσι, γιατί τα είχαμε πει και πέρσι. Έτσι. Εδώ ήμασταν. Οι διαιτητές θα πούμε ότι ήταν αρκετά καλοί. Ευνόησαν τους Πέτρες, γιατί εγώ είμαι αντικειμενικός, τα λέω αυτά. Ευνόησε σε δύο φάσεις τους Πέτρες, αλλά σε καμία φάση, σε καμία περίπτωση δεν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Πέτρες δίκαια νίκησε μια ομάδα που ήξερε να παίζει μόνο άμυνα, κύριε Μπάμπη. Έτσι. Αυτά όσον αφορά το καλύτερο άθλημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάντα έτσι. Έτσι, βέβαια. Εννοείται. Λέτε για το ποδόσφαιρο ότι έχει τακτικές κλπ. Το αμερικάνικο φούτμπολ είναι σκάκι. Έτσι, αυτά τα λέμε αυτά στον αέρα του Λίβερο, σε συνολίκη, γιατί αυτά πάντα πρέπει να ακούγονται. Είναι συντονισμένος. Είναι από το Ισκόνσιν μέχρι και το Σαν Διέγκο είναι συντονισμένοι και ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί δεν έχουν γραμμές να βγουν να τα πούνε. Πού άλλο θα να πάρω να μας πούνε αν συμφωνούν με την ανάλυση μου, αν έχετε το δεξί μπακ και τα πρόβλημα. Γιατί εγώ για εκεί μια αδυναμία, δεν είχε καλό transition το δεξί μας μπακ και τα λοιπά. Τα overlap. Και το overlap, εντάξει, το box to box δεν πήγε καλά, το over, εντάξει, το transition εμένα με χάρη. Και να πούμε για το AEK PAOK. Ότι συγχαρητήρα σε αυτούς που δεν ήταν ολόκληρο, εγώ δεν μπόρεσα να το δω ειλικρινά, στο 30 γύρισα στον Άρη και ευχαριστήθηκε η ψυχή μου παρακμή. Γιατί το ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι μια παρακμή, παιδί μου, το βλέπεις, ζέχνει παρακμή, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά από εδώ και πέρα δύο κορυφαίες ομάδες. Βλέπεις τον Άρη και ζέχνει παρακμή, αλλά είναι τίμια η παρακμή, ρε πάπη μου. Είναι τίμια η παρακμή, δηλαδή δεν σε κοροϊδεύουν οι ομάδες με τα εκατομμύρια, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα. Κατάλαβα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την κέρια μας μετέφερες μέσα στα... Αυτό είχα να πω, στα χαιρετισμούς στη Βοστόνη. Στα γήπεδα της Ατλάντας. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Έλα, Παπί. Για τα Κατερίνα, πάμε δυνατά σήμερα. Καλημέρα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Άκη, ο οποίος άρτια φυκθέντας, δεν κοιμήθηκες, αγόρι μου, πήρες πρωτάθλημα, τι. Ακούμε. Ακούγεσαι. Όχι, κοιμήθηκα. Κοιμήθηκες, ναι. Κατάφερα. Ήρθε. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα. Κατάφερα να κοιμηθώ. Δεν θα κοιμηθώ σήμερα. Δεν θα κοιμηθεί. Ήρθε να πανηγυρίσει. Έπεσε λίγο η πίεση μου και κοιμήθηκα. Έτσι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Τι κάνεις, Κατερίνα, είσαι καλά, Κατερίνα. Εγώ πάντα ξύπνησα. Τι ώρα ήταν, μια μισή. Κοιμήθηκα με το απογευματάκι. Μάλιστα. Καθένας μας ενημερώνει για το πρόγραμμά του. Δεν σε πειράζει αυτό. Όχι, καλά έκανες, μωρή Κυριακούλα είναι. Τράπελα δεν λέω και πολλά. Ναι. Θέλω να ενημερώσω κάτι έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, να με εξηγήσει κάποιος αν μπορεί. Ναι, σίγουρα. Κάποιος εκπομπή σου ή κάπου. Βέβαια, εννοείται.
Έχω νιώσει τον τελευταίο καιρό ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έξω. Μάλιστα. Του να κυκλοφορήσεις. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος για μένα. Κίνδυνο. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Όχι, απειλή νιώθεις δηλαδή. Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω κίνδυνο για θάνατο. Θα... γενικό. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα μην τα λες αυτά. Δεν πειράζει, δεν μου λες. Όχι, 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 όχι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είδες καθόλου πάω κάκ χθες. Rams Patriots, κάτι. Δεν βλέπω. Survivor, έστω. Survivor δεν με ενδιαφέρει και τόσο το πρώτο με ενδιαφέρει. Τι λες εδώ, χάρμα από τους Τούρκοι, ρε Πανολεθρία, μας έχουν τρελάνει στην αυτή που θα έλεγαν και οι φίλοι της ΑΕΚ πέρυσι στο Μελισσανίδη. Έχει κάνει πρόβληση να κάνω κάτι για να μην να γυρίσει εκείνο που είχα κάποτε που κυκλοφορούσα έξω χωρίς να νοιάζω. Να μάθεις καράτε, Κατερίνα μου. Λοιπόν, έγινε, σε χαιρετούμε, φιλιά, καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μπαμπή. Καλώς το να, τι έγινε, που είσαι. Καλά. Δεν σε αντάμωσα εδώ στο κτίριο. Όχι, 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 ναι. Όχι, ήμουν αλλού. Ναι, έτσι. Τι λέει. Καλά, έτσι, για πρώτον, πριν ξεκινήσουμε στα δικά μας, θα σου πω τι έγινε. Δηλαδή είναι σημαδιακό το γκολ, ότι το γκολ του ΠΑΟΚ το βάζουν οι δύο παίκτες που εμπλέκονται. Ακριβώς, ναι, αλλά με αντίθεση. Ναι, με είναι ο Βαρέλα με τον Μαωρίτσιο. Εμείς έχουμε είναι παίξει σκόρερ, δηλαδή, Βαρέλα θα μας πλήρωνε, βέβαια. Ναι. Αχ, 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 αχ. Ένα-ένα σκορ, ναι, ναι, ένα, ναι, ένα, ναι, σκορ, ναι, το έδωσε την Παρασκευή εδώ, να τα λέμε. Το έδωσε. Ο Γκούρου, βέβαια. Εννοείται, ρε. Και θα ακούσεις τον προφήτη, θα ακούσεις. Και σκόρερ Βαρέλα, αλλά δεν μας βγήκε. Τι να κάνουμε. Είναι... Τόσο για μας εκείνα που άκουσε εκείνος, δηλαδή παίζαμε προχθές με παίκτη λιγότερο. Ο Βοσνιάδης ήταν σαν να μην ήταν στο γήπεδο. Το, καλά το ότι έχει ακούσει όλο πόλο το γήπεδο, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Γενικά, ναι, είναι και πολύ... Και τα δύο γκολ ήταν δώρο. Δεν το βλέπω να ξαναπαίζει. Μάλλον. Όχι, όχι, με τίποτε. Μετά από όλο αυτό. Εντάξει, δηλαδή, έχει ένα βήμα μπροστά, βγήκαν όλα τα αποτελέσματα και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχεις και κέρκυρα στα καπάκια. Δύσκολα τα πράγματα όμως. Ναι, ήταν χρυσή ευκαιρία. Το γκολ του δεύτερου του Περόνι το είδες. Όχι. Δεν το είδε το μάτι στην Κυριακή. Ναι, δυστυχώς. Κάτσε και δηλαδή πάνε, χάνει το κοντρόλ και όπως χάνει το κοντρόλ πάει μπάλα στο γόνατο και πάει μέσα κατά λάθος. Πάλι, πάλι. Όλο το γήπεδο γελούσε. Περονίσκιο, πάλι. Φέτος το έχει αυτό. Κάνει λάθος κοντρόλ και τους καεί. Ναι, ναι, δηλαδή τους έσκασε το κοντρόλ, έχασε το κοντρόλ και μπάλα μπήκε μέσα κατά λάθος. Ναι, δεν μπορεί φέτος. Δεν ανεβαίνει φέτος ο Ηράκλης. Τι να κάνουμε. Δεν ανεβαίνει. Όχι, έχει ακριβώς έναν ολόκληρο γύρο. Έχει έναν ολόκληρο γύρο, είναι 7 πόντα από τη δεύτερη θέση, αυτό κυνηγείς μέχρι το τέλος. Ναι, αυτές οι απώλειες του ξεκινήματος θα είναι ολέθριες. Ναι, δηλαδή αυτό το κακό ξεκίνημα. Το πρωτεθνό το 94 ήταν μαχαιριά. Ναι, ναι, βέβαια. Καλά δεν είναι μόνο αυτό, σου λέω το ξεκίνημα που είχε δύο βαθμούς σε 4 παιχνίδια, ξέρω εγώ, ένα πόσο. Και πιστεύω, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα τελειώσει και ο ΠΑΟΚ. Λες. Δηλαδή, θα... Για καμία σομπαλία το κόβω το μάτσο. Αυτό ξέρουμε, θα κρατήσει τους 5 πόντους και να τελειώσει. Έχει πολύ ψωμάκι ακόμα. Έχει πολύ ψωμάκι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Εντάξει, Σαρδάμ ήταν. Εντάξει, πρωί-πρωί και εσύ να μου με κοιτάς, δεν είπαμε τίποτα. Χτύπησε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, μας έκλεισε εδώ η γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι να κάνουμε, είναι πρωί-πρωί άμα δεν έχεις πιει καφέ. Όπως καμιά φορά μπορεί να γίνει και κανένα πολύ. Είναι για να μας βγάζουν τώρα τα κανάλια, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Εννοείται, δεν το εννοούσαμε, ας πούμε. Κάτι τέτοιο σε προς Θεού. Βασικά δεν το κατάλαβα, άμα δεν πεταγώσουν εσύ να μου πεις τι κάνεις, ρε, να πούμε και τέτοια. Καλά που δεν ακούω την εκπομπή μου τσινά, ας πούμε. Ναι, θα μας έβγαζε να πούμε κανονικά στα κανάλια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα από το τροπικό Μαϊάμι. Να το Μαϊάμι, να το. Είπαμε όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονισμένες γύρω από το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από το Ρόντο να μας μάθουν τι είναι touchdown. Εγώ έτσι, αυτό ξέρω, έτσι, αυτό έχω να δηλώσω. Έτσι, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, μιλάμε για το πιο Super Bowl που έχω δει τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον. Μιλάμε για τον απόλυτο ύπνο το match. Θα συμφωνήσω σε κάποια σημεία με τον Τόροντο, όχι να του το δώσω σε κάποια σημεία, ότι οι Patriots, εντάξει, το αξίζανε λίγο σήμερα, αν και είμαι φανατικός αντι-Patriots. Οι Rams παίζανε μόνο άμυνα, αν και βέβαια στην τελευταία περίοδο μόλις έγινε το touchdown, η άμυνα θύμισε εποχές Χασιώτη Βόκολου, εποχές
παλιού καλού ελληνικού ποδοσφαίρου. Για να τα καλά κάνεις και τα εξηγείς με τέτοιους όρους, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το άθλημα. Μόλις τον είπες Χασιώτη Βόκολο, ναι, τελείωσε. Ναι. Μπήκε μέσα. Ταξίδεψε. Να το κάνω λίγο. Εγώ θυμήθηκα την έξοδο στο Champions League. Ναι, ναι, έτσι. Τρεις ίδιες επιθέσεις με τον. Τον ακριβώς ίδιο τρόπο και περάσανε και οι τρεις. Απίστευτα, απίστευτα σκηνικάκια. Ναι. Ποιο πάω κάικ τώρα, εδώ πέρα έχουμε ολόκληρο Super Bowl τώρα και βγαίνει ο κόσμος και μιλάει. Ναι, ποιο πάω κάικ, εντάξει, τι, ένα-ένα, αυτά, εντάξει, σιγά. Τα είπαμε εμείς. Όσοι ακούνε ναι, λόγο επειδή, έτσι και έτσι θα πρέπει να, δεν πρέπει να κοιτάνε τα αποτελέσματα και να κοιτάνε τα παιχνίδια. Ναι. Τα ακούμε, τα λέμε, τους τα λέμε, τα προφητεύουμε, τελείωσε. Για το Super Bowl είχες βγάλει, δηλαδή, πώς δεν, είχα, δεν είχα μελετήσει Super Bowl, να σου πω την αλήθεια, εντάξει. Κοιτάξτε, εντάξει, οι πιθανότητες στο Super Bowl ήταν 90-10 να το πάρουν οι Patriots, οι οποίοι φέτος δεν είχαν και τόσες πιθανότητες να φτάσουν στο Super Bowl. Αλλά από τη στιγμή που φτάσανε ναι, και τους είχε σε μια καλή απόδοση, ήταν μια χαρά. Αλλά έπρεπε να τα μελετήσουμε, έπρεπε να σε βγάλουμε την Παρασκευή εδώ να μας τα πεις. Μάλιστα. Το ΠΑΟΚ τον είδες καθόλου ή δεν προλάβες? ΠΑΟΚ είδα, παρακολούθησα σήμερα. Δεν ξέρω να καθόλου το είδα σε streaming. Ήταν και μεσημεράκι εδώ. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για. Εντάξει, να πούμε και λίγο για διαιτησία, εντάξει, ήταν δράμα η κατάσταση τώρα, ούτε κάρτες ήταν αυτές, εντάξει, τους χάλεψε τα αυτιά ο Δανός, αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα είναι τίμιο, είναι σαν νίκη, όπως είπε και ο Μέγας Ράσβαν. Έτσι, έτσι. Για μένα είναι σαν νίκη. Ναι, όλο αναγωγές κάνει. Κανονικά έχουμε 10 βαθμούς, βάλε και άλλους 2 και. Ναι, όλα αυτά τα καινοτόμα του Ρασβάν που μας έχει συνηθίσει. Και τώρα όλα παίζονται την άλλη Κυριακή. Εγώ για μένα πιστεύω ότι θα το πάρει από αυτό το παιχνίδι. Καλά, ούτως ή άλλως όλα παίζονταν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Να έχανε ο ΠΑΟΚ από την Άκη, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Όλο το ψωμί είναι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, άλλο, τώρα, ό,τι περνάει από εκεί. Δεν αλλάζει και κάτι. Εντάξει. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχολογίας. Γιατί και μια ήττα από την άκρη θα χτυπήσει. Εννοείται κανένα να ξεκινήσει την εσωστρέφεια μετά. Ναι. Δεν μου λες ημίχρονο και όλα αυτά, Super Bowl, τέτοια τίποτα. Βαρετό, τι Maroon 5 μωρέ τώρα. Είναι, τι Maroon 5 τώρα, ακριβώς, εντάξει. Από εκεί, από Janet Jackson, Justin Timberlake που έχουμε δει, καλά έχουμε δει. Εγώ θα σου θυμίσω άλλο, έτσι, θα σου θυμίσω τελικούς κυπέλου, 2004 στο γήπεδο της Νέας Μήνης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στον τραγουδάει η Έλενα Παπαρίζου και στο 2005 τραγουδάει η Ανέτ Αρτάνη από το Fame Story 3. Στο γήπεδο, στην Παναχαϊκή. Στη Νέα Σμύρνη, όπου παίζει καταπληκτικό βίντεο κλιπ να τραγουδάει η Παπαρίζου και από πίσω να γίνει να πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Ψάξτε να το βρείτε, μυθικά. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Και να βάβει να δώσω χαιρετίσματα στο Δημήτρη από τη Σταυρούπολη. Και την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Εδώ δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα, Παύλος. Επίσης. Τι περίμενες μετά αυτό το σαρδάμ να κάθονται οι άλλοι στη γραμμή, τρελή είναι. Χάσε, γκρεζίλη γίναμε πρωί-πρωί. Θα το προσέξεις, δεν θα ξαναπείς ψωμί. Δεν ξαναλέω ψωμί, ναι. Αρτίδια θα λες. Ναι. Αρτίδια είναι πιο κόσμιο, πιο πρέπον. Για να μην κάνει σαρδάμ. Και τα άμα κάνει το σαρδάμ και τα αρτίδια δεν πειράζει. Έτσι. Δεν πειράζει. Αν ήταν το ψωμί ή το άλλο θα το τρώγανε πολύ. Έτσι. Ξέρετε όλοι εσείς που παρακολουθούσαμε όλοι αγωνιωδώς το Super Bowl, αλλά δεν είδαμε τον τέος, τον επίτιμο πρόεδρο, τον New England Patriots που είπε ότι ό,τι και να γίνει θα το πάρουμε οι Patriots. Δεν δώσατε σημασία. Όχι, δεν το παρακολουθήσαμε αυτό. Συνεχίζετε και δεν δίνετε σημασία στην δηλώση. Όχι. Α, ναι. Δηλαδή, οι Rams όσο και να σκοτωθήκαν, αφού είχε βγει ο επίτιμος πρόεδρος, πώς το λέγανε εκείνο εκεί πέρα, να πούμε... Το Δωρίδοβιτς, κάπως έτσι, είπε ότι New England Patriots θα το πάρουνε το 53ο, ό,τι και να πείτε, αυτοί θα το πάρουν. Δεν δώσε σημασία όμως. Παίζουμε το καλύτερο φούτμπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τέτοια. Στην Ήπειρο της Αμερικής παίζουμε το καλύτερο τέτοιο, με 50-50 κανείς δεν θα μας πάρει και τέτοια. Και πήγανε τώρα Los Angeles Rams και πάγα τα μούτρα τους. Τίποτα. Πού πας ρε γατάκι με τρεις πόντους να πούμε. Ναι, έτσι. Μπροστά στα μεγαθύρια πόντους. Το έκτο πήρανε οι Patriots. NFL δεν πήρε κανένας με τρεις πόντους. Αυτά άλλα. Είχαμε και το τέτοιο. Και το τελικό του Κέρλινγκτον στη Φιλανδία. Α, πολύ ωραία ενημέρωση και γι' αυτό. Ναι. Επειδή είμαστε πλουραλιστική εκπομπή. Νίκησαν οι πρωτοπόροι
οι πρωτοπόροι ήταν, είναι υποκατάστημα της ΑΕΚ Στοκχόλμης που παίζει όμως στη Φιλανδία. Mm-hmm. Είναι μεταγραφικό αστέρι η ομάδα αυτή. Mm-hmm. Το Κέλλιντον νίκησε μεγάλη διαφορά στους αντιπάλους του. Ένα πολύ αγωνιώδες τελικός, ήταν ένας πολύ αγωνιώδες τελικός. Περισσότερο από το NFL, περισσότερο από το Super League τη δικιά μας. Mm-hmm. Μας κράτησε όλο το βράδυ σε αγωνία. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα για το ΟΑΚΑ, αυτά τι παρακολούθησες, δεν ξέρω αν το είδες κιόλας. Μου έκανε εντύπωση στο ΟΑΚΑ, mm-hmm. Που ήταν μόνο κάτω όρθος ανοιχτός. Mm-hmm. Επάνω δεν γεμίζει, το γεμίζω ποτέ δεν νομίζω. Εντάξει, δύσκολα τώρα μόνο. Άκη μου, καλημέρα παλικάρι. Καλημέρα, καλημέρα. Μίλες ποτέ, γιατί δεν το είχε ποτέ έδρα το ΟΑΚΑ ο ΠΑΟΚ. Αν το είχε, να το είχε. Να τα. Έτσι, σε παρακαλώ. Ας κατέβει, ας το κάνει έδρα. Ας το δηλώσει. Για τη φιέστα. Ας το μεταφέρει. Ναι, για τη φιέστα, ξέρω εγώ. Ναι, μπορούμε, μπορούμε. Άξα παιδιά, οι προφητείες βγαίνουν. Είχε πει ο Πόνσε θα σκοράρει. Ναι. Να μην βγουν και του Κιτσάφα και προφητείες και πούμε κι άλλο. Εντάξει. Τα σημεία των καιρών να αρχίζουν και... Ό,τι πω εγώ. Ό,τι πω εγώ. Είπα ένα-ένα την Παρασκευή. Τελείωσε. Ναι ρε φίλε. Ό,τι πω εγώ. Και το... Δηλαδή πήγα να το παίξω... Δεν ακούγεται το Πατμανίδη. Ελά ρε πάμε. Σιγά τώρα με το παλτό. Πάλι 6 στα 8 είχα. 68 έπιασε. Θα σας τα πω μετά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Αθλητική Κυριακή δεν σχολεί. Δεν είχαμε τίποτα αθλητική. Δεν σχολιάσανε Super Bowl τέτοια αυτά. Είναι ανάξιο αναφορά από το δεύτερο. Μάλιστα. Για το ένα χλιαρό από το κέντρο, μόνο το Κέβλινγκ. Έτσι. Το Κέβλινγκτον ήταν. Μας κρατάει ζωντανός. Αν υπάρχει κάποιο φίλο που θα μπορούσε να προσθέσει κάποια. Έχουμε και φίλο εκεί στη Σκανδιναβία. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Κάτι μου λέει ότι έχουμε κατέ... Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούς? Βεβαίως. Ο Παφούλιας είναι. Πού είσαι, βράβο, πού είσαι? Τι κάνεις? Γιατί μιλάς έτσι χαμηλόφωνα? Είμαι η Καργής. Έχεις αγωνιώδη φωνή. Ναι, έχεις αγωνία. Θα λέγει και ο Τρέγιας. Έχω... Είμαι στο ξενοδοχείο, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλάω πολύ. Γιατί είσαι στο ξενοδοχείο, είσαι στο ξενοδοχείο, κάνουν εδώ, ξέρω, ο κόσμος μιλάει, φωνάζει, ουρλιάζει. Είσαι ρεσεψιονής. Καριές. Σε τι ξενοδοχείο σε βάλανε μέσα, στο ξενοδοχείο της υγιής, της σιωπής? Όχι, ξενοδοχείο. Ιερός εικαστήριο, το λένε. Α, μάλιστα, και δεν μπορείς να φωνάζεις εκεί. Δηλαδή τώρα, άμα έβαζε κανένα γκολ, κανένα touchdown ή Rams, δεν θα ουρλιάζεις. Εντάξει, τι κάνεις εσύ. Καλά είμαστε. Εσύ. Ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, γιατί βραγόρι μου ταλαιπωρία τώρα πρωί, Δευτέρα είναι. Το δόντι μου πονάει. Οχ, λοιπόν, Αλγκοφρέν, μ' ακούς? Αλγκοφρέν, θα πάω να ψάξεις Αλγκοφρέν οπωσδήποτε. Είναι φλαμόλ. Ναι. Ναι, έχω μεζουλή δεκαετία. Όχι, Αλγκοφρέν. Αλγκοφρέν. Όχι γκοφρέν, μην πας κάποια γκοφρέτα. Αλγκοφρέν. Αγκοφρέν, ναι. Ξέρω. Ψάξ' το και θα με θυμηθείς. Αγκοφρέν και τι άλλο? Τίποτα, ένα θα πάρεις, είναι φλαμόλ, είναι φλαμόλ. Ναι, ο καθένας έχει τις δικές του έτσι προτιμήσεις. Ποιος είναι σήμερα ο κύριος? Ο κύριος Άκης. Α, ο Άκης, ναι. Ο Άκης, εντάξει, μάλιστα. Πότε έπαιζε ο ΠΑΟΚ? Έπαιζε χθες ρε, τι πότε παίζε. Με 10 παίκτες. Πόσο ήρθε ο ΠΑΟΚ? 1-1, με την ΑΕΚ. Ξαναπέζει. Όχι, γιατί να κεράσω, δεν κατάλαβε. 1-1. Ήρθε. Ναι. Εγώ ξέρω πότε βγαίνει έξω τώρα. Πότε βγαίνει? Σε καμιά δεκαριά μέρες. Σε καμιά δεκαριά μέρες. Μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Ελλάδα, να με κεράσεις εσύ τη ρόπιτα. Φυσικά να κεράσεις, να είσαι μια τη ρόπιτα. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Με πονόδοντο και ξεκινάει η εβδομάδα. Ότι χειρότερο και Δευτέρα και πονόδοντο. Αχ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, φίλε Μπάμπη. Καλώς το να. Καλημέρα και στον Άκη. Δηλαδή. Καλημέρα. Mm. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Θα διαφωνήσω μαζί σου, Μπάμπη. Πολύ σημαντικός για μένα βαθμός. Ναι. Γιατί σε περίπτωση νίκης με τον Ολυμπιακό, επί τ' ουσίας το διατηρείς πάνω από τρεις ήττες μακριά, Ναι, όχι, εντάξει, θέλω να πω ότι, εννοείται πως είναι σημαντικός, θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήτανε. Το έπαιρνες και τελειώνεις, το παίρνεις μόνο και τελειώνεις, ανεξαρτήτου και πέντε βαθμούς να έχεις και έξι διαφορά. Ναι, με αυτή την έννοια. Αλλά
Αλλά αν το είχαν στο παιχνίδι και να έπρεπε στον Ολυμπιακό, έτσι, στις τρεις, εντάξει. Τώρα να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το περιθώριο και της ισοπαλίας. Και έχει να έρθει ούτε κρύο ούτε ζέστη. 100% ο ΠΑΟΚ παίζει για δύο αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Ο Ολυμπιακός καίγεται, ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ όταν παίζει για δύο αποτελέσματα, ιστορικά. Έρχεται το τρίτο. Έρχεται το τρίτο πάντα. Το θυμάμαι δηλαδή με τη Σάλκ, ας πούμε, που παίζαμε για δύο αποτελέσματα και μας ήρθε το 0-3 μετά. Δεν είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει να πάρει το χ. Ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Αν έρθει το χ, τον βολεύει και το χ. Ναι, εντάξει. Δεν είναι κηδεία. Απλά ξέρεις τι, εγώ θεωρώ ότι. Πώς λένε. Καλά, μετά το χτεσινό θα μπουν λίγο πιο. Θα μπουν μέσα. Δυνατά. Να παίξουν, ναι. Θα πούνε να παίξουν σίγουρα για την νίκη. Και ότι. Εντάξει, δηλαδή νίκη νομίζω με τον Ολυμπιακό κλειδώνει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή από εκεί και έπειτα. Ιστορικό κιόλας από το πάρει, ο Ολυμπιακός κάθε φορά που μένει εκτός από διεκδίκησης καταραίει στο υπόλοιπο του πρωτάθλημα. Θα τον περάσει και ο Άρης. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν. Ο Άρης όχι, αλλά ο τρόπος προλαβαίνει. Ελπίζω όλοι να κατάλαβαν τι εννοεί ο Κυρσάβας εδώ και ένα μήνα που λέει δεν θα το πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτή. Έτσι. Γιατί με αυτό το διαιτητή, φίλε Μπάμπη, όταν στο πρώτο μαρκάρισμα της ΣΑΕ κάνει παρατήρηση και στο πρώτο μαρκάρισμα του ΠΑΟΚ πάει δίνει κίτρινη κάρτα, φαίνεται η πρόθεση του διαιτητή, φίλε, πώς θα σφυρίξει το παιχνίδι. Πώς ήταν του συνδέσμου Μουδανίας. Μουδανίας θα ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, φίλε, αλλά την κόκκινη κάρτα, γιατί του Λιβάη είναι κόκκινη κάρτα, δηλαδή όποιος λέει ότι είναι κίτρινη είναι αστείος. Εντάξει, ναι, λίγο το σκουντάξει, μωρέ, λίγο το σκούντιξε. Δεν το σκουντάει, αγωνιά πάνε να το δώσει, φίλε, απλά δεν το πιάνει η αγωνιά. Ναι, απλά δεν είναι εκεί, είναι εκεί του ζαμπά. Να τα λέμε όλα, δηλαδή έπρεπε να το χτυπήσει για να είναι κόκκινη κάρτα. Να καταλάβουμε. Ναι, η πρόταση ήταν αυτή. Ναι. Δηλαδή ο άλλος είπε ο εκτινός τον αποθεί, αλλά όχι πολύ βία. Τι μας λες, ρε. Η πρόταση δεν μετράει να το δώσω, δηλαδή αγωνιά. Ναι. Έτσι, για το χέρι δεν συζητάω, είναι καθαρό χέρι, φυσικά δεν υπάρχει δεύτερη δεν κάρτα. Κοίταξε, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Έτσι και το χέρι να έδινε, έτσι και έδινε το χέρι και ήταν στο 1-1, δεν θα αναγκάζονταν, εγώ πιστεύω να. Γιατί, δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε πρόταση, δεν θα πούμε εδώ πέρα στο χέρι. Όπως λέει ο Σωτηρακόπουλος, θα μιλούσαμε για ένα άλλο παιχνίδι. Θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι, ναι, γιατί ενδεχομένως να μην υπήρχε η αποβολή και ενδεχομένως το σκορ να ήταν και διαφορετικό. Αν έδινε εκεί πέναλτι, θα έδινε και κίτρινη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αποβολή θα ήταν του Σάχο. Δεν υπήρχε κίτρινη κάρτα, δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα εκεί πέρα στο πέναλτι. Του Ζαμπά είναι εφεύρεση. Έτσι, κάρτα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο του τη δίνει, ας πούμε. Και χάθηκε όλο το παιχνίδι εκεί πέρα αυτός ο απίθανος διαιτητής. Γιατί φαινόταν ότι το ελέγχουμε το παιχνίδι, φαινόταν ότι είμαστε καλύτεροι μέσα στο γήπεδο μέχρι εκείνο το λεπτό. Μπήκε δυνατά η ΑΕΚ στο πεντάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, βγήκε μπροστά. Ισορρόπησε, έβαλε τον γκολ, πήρε χώρους, πήρε μέτρα. Μετά μέσα φαινόταν ότι ανοίξαν οι χώροι για την ΑΕΚ. Έφτανε πολύ εύκολα έξω την περιοχή του. Θα ήταν το παιχνίδι στα μέτρα του ΠΑΟΚ με τα άκρα που έχει και με την ταχύτητα που θα έδιναν εκεί ο Ζαμπά και ο. Και τις διεκδικήσεις του Άγμου ήταν στα μέτρα του ΠΑΟΚ το χθεσινό παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν διπλό, αν έμενε έτσι όπως ήταν η αριθμητική ισορροπία, δηλαδή δεν αλλάγανε, θα ήταν διπλό 100% για μένα. Μάλιστα. Και όσο μιλάει για την τακτική του Ράζβαν να παίξει τόσο αμυντικά και να μην κρατάει μπάλα, αφενός δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα γιατί οι παίκτες δεν είχαν τα τρεξίματα για να κυνηγήσουν τόσο πολύ και να κουβαλήσουν την μπάλα τόσο πολύ όπως ο Μαωρίτσιο και ο Σάχο. Αφετέρου η ΑΕΚ φαινόταν ακίνδυνη δημιουργικά. Δηλαδή έστειλε το παιχνίδι εκεί στα άκρα. Με αποστημένα. Θα απειλούσε αποστημένα η ΑΕΚ. Ναι, αλλά δεν της έδωσε ούτε αστημένο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την ώρα που έβαλε τον γκολ δεν είχε κάνει φάουλ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά. Έτσι. Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Χαίρετε. Καλώς τον να. Πάλι χωρίς διάλειμμα θα πάμε. Ναι. Φαίνεται. Παπούλιας, sound of silence. Έτσι. Ναι. Λέω ψυχία. Τώρα τι το λέτε φάρο αγκαγιασάκι, η βότανα ρε στο. Ναι. Μα και ο βότανο ξέρω. Σωστό, αλλά δεν ξέρουμε ποιο. Ναι, ντροπή μας, όντως. Βέβαια. Καμιά μουχρίτσα, καμιά ξέρω εγώ, καμιά μουχλαλούδα. Μια κοινωνία ρε παιδί μου στο τέλος. Δεν ξέρω τι μπορεί να βοηθήσει τον πονοδοντό. Στο μεταξύ το έπος της
εκπομπή συνεχίζεται, δεν εννοώ το σερβάρ, εννοώ mm. δηλαδή που έχετε πιάσει όλα τα... Καλά, ναι, κοίταξε, έχει αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας. Όλα μία μάζα, όλα μία μάζα. Θα χάσετε όλους τους ακροατές από διεθνή. Τα κάναμε γιάμπαλο, έχουμε γίνει Αμερικανάκια τελείως. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ την άλλη φορά που ήρθα μιλάγαμε για το τένις, τώρα μιλάμε για το Super Bowl. Θα βγει αυτός από το Τορόντο να μας πει τους κανονισμούς από το Λακρός τώρα. Ναι, ο άλλος μας είπε για το κέρλινγκ. Βέβαια, όλα πού, θα φύγουν όλοι, αρχίζουν να βρίζουν δυτικές νικητές. Γιατί ρε μας βρίζεις, παίζουμε εμείς. Η Λεβάντα κάνει το Γαρίφαλο. Καλά, το Δίκταμο κάνουν για τον Πονόδο, το βλέπω εδώ. Βέβαια, ρε, mm. τώρα, έχει βότανα εκεί. Εντάξει, okay. Έχει βότανα μέχρι που να κερδίσω πάω από το πρωτάθλημα. Την άλλη Δευτέρα να δούμε τη βότανα, θα χρειαστούμε. Όλο αυτό βλέπω, κάνατε διάφορα σενάρια, αλλά πλησιάζει και μία... Mm. αγωνιστική εντός του μπες που δεν αναφερθήκατε. Οπότε όλοι οι φίλοι παοκτσίδες ματαιωνείτε. Ματέωνείτε. Καλό, καλό. Το πιάσαμε. Προπόνηση. Όσον αφορά τώρα για το μισό Άκα που ήταν κλειστό, οι φίλοι παοκτσίδες, οι μπασκετικοί που μετρούνται στα δάχτυλα δύο χεριών, είχαν από παλιά που έχουν πει το επάνω τμήμα του κρατικού της φιλέας να κλείσει με κουρτίνες, να μην φαίνεται εκείνο το χάος το οποίο είναι ψυχολογικά δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πάνε τζάμπα και τα ξεσκονίστρες για τα... Η θέρμανση που απλώνεται, πολλά. Ποια θέρμανση, η θέρμανση έχει μήνες να ανάψει η θέρμανση. Μάλιστα. Αλλά είναι πολλές οι κατσαρίδες. Εντάξει. Κακός, δεν γίνομαι κακός, λέω την πραγματικότητα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Α, και κάτι άλλο, άμα ακούει το παιδία του Τορόντο να βγει να μας πει, τώρα αυτό το είχα ακούσει παλιά, έχει την πιο ακριβή διαφήμιση στα Time Out και αυτά, κάτι είχα ακούσει για 3 εκατομμύρια... 5 εκατομμύρια τα 30 δευτερόλεπτα. Α, το άκουσες. Εντάξει, μπαίνω και εγώ να κάνω διαφήμιση εκεί, άνετα. Σαν τις δικές μας εδώ, πορκίτο θα έχουνε και τέτοια. Δεν θα έχουνε. Τώρα και τι Γιάννης και αυτοί, αυτό, σούπερ μπολ. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε τις γραμμούλες. Καλημέρα, για να πάμε και διαλυματάκι κιόλας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μάλλον δεν θα το κάνουμε, φαίνεται. Καλημέρα. Λάκουσαν όλοι. Όλοι. Οι δήμονες. Μας άφησαν στο τέρμα μας άφησαν. Περιμένω με πόση ώρα περιμένω. Δεν πειράζει. Να κάνουμε κι εμείς σαν τις άλλες εκπομπές. Δεν λένε έτσι πόση ώρα περιμένω και τέτοια. Έχει κινησούλα τώρα το πρωί. Ναι, έχει κίνηση. Εμείς οι ξενύχτες. Έτσι. Να βγούμε να μιλήσουμε. Βεβαίως. Και μετά να κινηθούμε. Μια χαρά. Σαν πουλάκι, να τα πεις και να ξεθυμάνεις. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν το Σάββατο. Σκορπίσαμε τον Νιόνιο μέσα στο παλέ. Έτσι. Τρίτο συνεχόμενο, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό. Για το Νάρι, στο μπάσκετ. Τώρα πόσο είναι, δεν ξέρω πόσο είναι μαζεμένο. Με τον Καστρίτη. Κανείς δεν τον πίστευε τον Καστρίτη. Ποιος είναι αυτός, σου λέει το παιδάκι μας ήρθε και τέτοια. Μια χαρά. Ο Καστρίτης διόρθωσε τα εγκλήματα του προηγούμενου προπονητή και από τη στιγμή που θα τον είχες και θα έχεις, όχι συγκεκριμένα τον Καστρίτη, έναν καλό προπονητή από την αρχή της χρονιάς, τώρα ο Άρης ήταν τετράδα. Αυτό το πίστευα και το πιστεύω ότι θα έχει τετράδα, γιατί φαίνεται ότι και καλή ομάδα και καλή παίχτες έχει, αλλά ο προηγούμενος προπονητής μάλλον δεν είχε δουλέψει τίποτα. Και δεν είχε καθόλου ομοιογένεια η ομάδα, ούτε αυτοματισμή, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί ξαφνικά να μάθαν οι παίχτες μπάσκετ μέσα σε λίγο διάστημα. Και πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έπαιζε κατενάτσιο από το πρώτο μέχρι το 90. Τι έπαιζε πίσω δεν κατάλαβα, και τρία center back είχε, τέσσερα, πέντε, πόσα center back είχε. Κατάφερε ο Άρης, έχασε αρκετές ευκαιρίες, έβαλε τον γκολ, ο Γκαρσία πρέπει να τον κλείσει ο Καρυπίδης από τώρα για τον χρόνο, γιατί ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, όταν δεν φαίνεται στο παιχνίδι και πάλι σε μια φάση μπορεί να κάνει τον γκολ, παρότι δεν είναι καθαρό center for, νομίζω βλέπουμε ότι το έχει τον γκολ. Κέρδισε η ομάδα, ήταν πολύ σημαντικό, είναι σε τροχιά Ευρώπης,
αυτή τη στιγμή εδραιώθηκε καλά στην, πέμπτη, στην πρώτη πεντάδα. Και ξεπέρασε κιόλας και το αρνητικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί. Ναι, βεβαίως και... Πανήλθε η ηρεμία. Ο στόχος νομίζω είναι να βγει τετράδα ο Άρης. Το Ατρόμητο θα τον περάσει, για πλάκα θα τον περάσει το Ατρόμητο. Αν και σβρώχνεται ο Ατρόμητος συνέχεια, αλλά νομίζω ότι θα τον περάσει, είναι θέμα χρόνου. Δύσκολο το επόμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά πιστεύω ότι ο Άρης εκτός έδρας παίζει καλύτερα λόγω της ταχύτητας που έχει μπροστά. Και αν μείνει αυτό το ρόστερ, πιστεύω ότι του χρόνου ο Άρης θα είναι έτοιμος με δύο προσθήκες να διεκδικήσει τίτλο. Μάλιστα, το πρωτάθλημα δηλαδή. Του χρόνου. Βέβαια, αν του χρόνου βγούμε δεύτερη, θα είναι αποτυχία. Να τα, να τα. Εδώ. Πρώτη εδώ. Έγινε. Για μου, μόνος του. Μόνος του. Κλείστηκε μόνος του. Δεν είπα από κάτι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα εδώ, μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον, Ανάτος. Τι έγινε. Οπ, καλώς τον, καλά είμαστε. Τι έγινε. Τι έγινε. Τι έγινε. Γίναμε στη Θεσσαλονίκη. Γίναμε. Μην το λες εμένα. Λοιπόν, ακούστε μάγκες, γιατί δεν τα ξέρετε καλά, γιατί δεν ήσασταν στο γήπεδο. Όπα. Λοιπόν, καταρχήν, το μύθο σας πάνω στη Θεσσαλονίκη να το κρατάτε χαμηλά. Γιατί Νάπολη δεν είστε. Μία ομάδα, μία πόλη δεν είστε και δεν θα γίνετε γιατί υπήρξατε, αφού υπήρξανε άλλες πόλεις στην ομάδα. Πρώτα υπήρξανε... Προϋπήρξανε ομάδες στην Ελλάδα ποδοσφαιρικές και μετά υπήρξε ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό να το καταλάβετε. Μία ομάδα, μία πόλη δεν θα γίνεται ποτέ. Δεν σας ανήκει η πόλη. Σε ποιον ανήκει η πόλη? Σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Καλά. Αυτό να το καταλάβετε. Και στο Μεγαλέξανδρο. Μέσα στο Μεγαλέξανδρο Καμινικείο. Βεβαίως. Και στον Παύλο Μελέτης. Λοιπόν. Μαζί σου. Λοιπόν. Αυτό είναι για το παραμύθι σας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πήγαμε με άλλη ψυχολογία στο γήπεδο, γιατί σας έπρεπε ένα 5-0. Εάν υπήρχε ένα σωστός προπονητής στην ΑΕΚ, θα έπρεπε το σκορ να ήταν 5-0. Καταρχήν ο Λιβάγια στο 5ο λεπτό έπρεπε να είχε βάλει γκολ, αλλά το πιάσε ο Πασχαλάκης. Συγγνώμη. Έτσι και έμπαινε το πρώτο, θα έβρεχε γκολ στο ΑΚΑ. Δεν ξέρω αν τα 5, αν τα 5 θα ήταν λίγα. Μα συγχωρείς. Μπορεί να ήταν και παραπάνω. Λοιπόν, αυτό για την ανάλυση του παιχνιδιού. Είσαστε πολύ τυχεροί που στο 5ο λεπτό δεν φάγατε γκολ. Λοιπόν, μετά. Έπεσαν πολλά δακρυγόνα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, η παρουσία της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα χτες το βράδυ ήταν δακρυγόνος. Πού έπεσαν, έξω από το γήπεδο? Έπεσαν έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, η μάνα όλων των προσφύγων είναι η ΑΕΚ, έχει τρία γράμματα, είναι τρικέφαλος. Μακεδονία είναι γη ελληνική, υπήρχε πανό. Δεν υπάρχει Μεϊσδόνια. Μεϊσδόνια, το Μεϊς, τα αγγλικά σημαίνει δακρυγόνο. Μάλιστα, έγινε, λοιπόν, σε χαιρετούμε. Ούζου, φύγε ή παρετήσου. Μαρσέλο, Μπιέλσα, ωραίο. Να σας πω και κάτι. Σας αγαπάμε γιατί μας κάνατε χτες μεγαλύτερη ομάδα με την ήττα, γιατί χάσαμε εμείς χτες, δεν φέραμε σοπαλία, και αυτή η ήττα θα μας έκανε καλύτερη ομάδα. Θα φέρει εξέλιξη. Άρα δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε, δηλαδή ο Λιτζόσκου λέει ότι είναι σαν νίκη, εσύ λες ότι είναι σαν να χάσατε. Οι τρεις βαθμοί μου λείπουν. Η σοπαλία δεν ήρθε πάντως. Ναι, η σοπαλία δεν ήρθε πάντως. Η σοπαλία το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν ήρθε η σοπαλία. Τελείως. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Ουζουνίδη. Άμα χάσατε που είναι οι δύο πόντι μας. Έτσι. Φιλιά. Τσάω. Ουζουνίδη, φύγε η παρετή σου. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μπαμπινακή. Καλώς το να. Τι γίνεται. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Τι γίνεται, Λεβέντη μου. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Μπράβο, κοίταξε καλά, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Είναι όχι ένα γύρισμα, ένα εκατομμύριο γύρισμα πίσω. Για ποιο απ' όλα? Πρώτον με την κατάργηση της συμφωνίας των πυρηνικών. Το άκουσες έτσι? Όχι, δεν προλάβα. Όχι, δεν προλάβα. Είδαμε τα πάντα, βλέπαμε. Ναι, από προχθές τώρα. Οι Αμερικάνοι βρήκαν πάλι εφεύρημα. Λέει, ναι, οι Ρώσοι εξοπλίζονται, άρα και εμείς δεν μπορούμε. Θα συνεχίσουμε. Καλά, εννοείται. Και δεύτερον, αυτό αν δεν λέγεται ημπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, τι λέγεται? Άλλα εδώ δεν τα λέμε. Εδώ είναι άλλα. Αυτές οι λέξεις κάνουν τζίζλιο, ναι, ξέρω. Ναι, εντάξει.
Εγώ λέω να αυτοανακηρυχθώ σε εκπομπή 8-10. 10-12. Έτσι, από μόνο μου. Καταλαβαίνω. Μπορεί ο καθένα να αυτοανακηρύσσεται σε ό,τι επιθυμεί. Μπορώ να αυτοανακηρυχθώ σε βασιλιά τη Θεσσαλονίκη. Αμέ. Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί ποιο είναι, γιατί δεν είσαι ήδη. Βασιλιά νύχτα. Έτσι. Τι να κάνουμε, έτσι. Αλλά καλά. Είπε ένα ωραίο, κουλόγλου προχθές στην Ευρωβουλή. Κάνοντας, δεν ξέρω αν το είδες. Σαφώς. Ναι, την τοποθέτησή του, α πούμε, ότι λέει ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, να πούμε και για τη Βενεζουέλα και τα λοιπά. Αλλά λέει, ξέρω εγώ, υπάρχει Σαουδική Αραβία που παραβιάζει, ας πούμε, κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ένα και το άλλο. Όλοι αυτοί είναι δορυφόροι. Να, γιατί δεν λέτε. Και οποιαδήποτε χώρα, ας πούμε, συνεργάζεται, ας πούμε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αγγίζεται. Παρόλο το ότι έχει ανελεύθερα καθεστώτα. Και έχουμε δει τι έχει συμβεί σε Ιράκ, Ιράν, ας πούμε, και τις επεμβάσεις ενίοτε. Κοίταξε, αυτό αφορούν καθαρά τους λαούς. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι λαοί τους. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, θα επέμβω. Ποιο είσαι που θα επέμβει, ξέρω, η δημοκρατία με κάνει. Αλλά το καλύτερο είναι εδώ πέρα. Ας πούμε, η πρεμούρα που έχουν, ας πούμε, οι Sky και οι Συναυτό, ας πούμε, στο να παρουσιάσουν εκεί τα ως καθεστώτα. Εγώ το θέλω, μα το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Και έχει αναχθεί, ας πούμε, στο μείζον ζήτημα τη εσωτερική πολιτική το τι σημαίνει στη Βενεζουέλα. Τέλος πάντων, ναι. Πλήρω νίκη χθε, αλλά καλή σε τροχιά Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Δύσκολο μάτς, εγώ το βλέπα. Καλά, ναι, ναι. Πίεση το ένα από το άλλο. Η ομάδα θέλει κάποιο ένα κλικ παραπάνω να κινείται πιο γρήγορα στην επίθεση κτλ. Δείχνουν μια διάθεση. Εντάξει, ήρθε τον γκολ όπως ήρθε. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν έδωσε και στα Γιάννη πέναλτι, έτσι. Ναι, δεν μπόρεσε να το παρακολουθήσω το παιχνίδι γιατί στα καφενεία είχε τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να το πούμε και αυτό, αλλά εντάξει, το ότι πέρα από το πέμπτο δεν ξέρω πώς εξελίσσουν το μάτς μετά. Ξέρεις τι μου δείχνει ο Άρης αυτή τη στιγμή, και το είπα και από προχθές, ότι είναι σαν να έχει πάρει άλλον προπονητή. Βλέπω μια μεταμόρφωση του Παντελίδη. Σαν να έχει ένας άλλος Παντελίδης. Να σου το πω αλλιώς. Πας σε ένα σπίτι εσύ, το διαμορφώνεις, αλλά μέχρι να εξοικειωθείς με το χώρο για να δώσεις και εσύ τη δικιά σου προσωπικότητα, λοιπόν, εκεί, αυτά τα συστήματα που έχεις βάλει. Χρειάζεται ένα χρόνο, λογικό. Λες δηλαδή ότι τώρα αρχίζει και φαίνεται η δουλειά. Κοίταξε, φαίνεται ένας κύριος. Καταρχήν φαίνεται κύριος. Έτσι, δεν επηρεάζεται. Έχει άποψη. Φαίνεται ότι είναι καλλιεργημένος. Από εκεί και πέρα, εντάξει τώρα. Αλλά εγώ δεν θα σου πω τώρα, εντάξει. Όνομα και μη χωριό. Από πίσω είναι κάποιοι τύποι που τον βρίζουν ασύστολα. Για σταθείτε ρε παιδιά. Ποιοι είναι, ποιοι είστε. Ο άνθρωπος είναι εδώ. Δεν τον θέλει ο πρόεδρος, θα τον διώξει. Με πολιτισμένο τρόπο. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να βρείτε. Όχι μόνο αυτόν, τον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Και σου όλα κοίτα τσακαλάκια στη δουλειά. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε. Ωπ, να τος, να τος. Ο άλλος ο διπλανός, τι όταν τον είπε ο άλλος. Τι. Αυτή η πόλη λέει. Ναι. Δεν είναι δικιά σας. Να σου πω, μη μου ξύνεσαι πολύ σήμερα. Όπα, όπα. Μη μου ξύνεσαι πολύ σήμερα. Όπα. Κοίταξε, μη με λε. Όχι, κάνε μας τη χάρη τώρα. Συμπαρουσιαστής είμαι εγώ εδώ πέρα σήμερα. Δεν θέλω τα ηλίκια και μαγκές. Γελάει, σκιά. Δεν με γυρίσω πίσω και έχουμε άλλα. Φέρε και κανένα κουραμπιά όμως. Κουραμπιά, κανένα τέτοιο. Πόσο καιρό έχεις να φέρεις, μωρέ, 4 χρόνια. Όχι, κίτρινη είναι, ναι. Γιατί, ικτερό έχει. Όπα. Όχι ρε φίλε, γιατί εσύ δεν ανοίξεις αυτή την πόλη. Ναι. Ανήκομενη στην Δύση. Κατάλαβες. Εντάξει, και εσύ που και εσένα σε λέμε χρόνια το ανοίξεις το τελάδι, δεν σε βλέπω να πηγαίνεις προς τα εκεί. Τι είπω, ανήκω. Τίποτα, τίποτα. Αυτό το Τελαβίβ και αυτά άστα, φίλε. Ναι. Άστα τώρα. Έλα, μην το. Πάμε, πάμε. Μην το πάμε αλλού, γιατί εσείς βλέπετε χοιρινά και φεύγετε. Μάλιστα. Άστο. Ναι, γι' αυτό ο Μάκης κόντευε να γίνει στη Τούμπα franchise. Άστο. Είσαι μικρός ακόμα, δεν ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Άστο, είσαι. Ευτυχώς είτε μεγάλη, μας τα θυμίζετε. Α, μπράβο. Για να πω κάτι ρε Μπάμπη, εγώ της έλεγα ότι αυτή δεν πρόκειται να πάρουν πρωτάθλημα. Ναι, πώς λέω, χ μέσα στην ΑΕΚ, 6 βαθμοί, τελείωσε. Ποιο χ τώρα ρε φίλε, 2 κλαρίνα έχουν ακόμα, σου είπα. Και με 2, ναι, τι 2, άντε πες χάνει από τον Ολυμπιακό, στους 3. Και θα χάσει και από εμάς. Ναι, εντάξει, Ολυμπιακό, ναι, στους εμείς, στους 0. Ναι. Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός το δεδομένα 2-0, το παίρνει ο Ολυμπιακός. Και 2-0 θα πάρει και το σκορ και από πάνω. Γιατί να μην το πάρει. Εντάξει, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δηλαδή βλέπεις αυτή, εγώ δεν τους βλέπω βέβαια. Άρα ο Άρης μετά θα πάει μέσα στο Καραϊσκάκης και θα χάσει. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς εκεί. Αυτό σου λέω, αυτό είναι. Άρα δηλαδή θα κερδίσει τον Πάκο, αλλά από τον Ολυμπιακό θα χάσει μες στο Καραϊσκάκη.
και εγώ σε αφήσουμε να πάρω πρωτάθλημα. Έτσι ρε είναι οι μεγάλες ομάδες. Κάτσεψες ρε. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες ρε φίλε. Δεν είναι το θέμα να πάρει μια ομάδα πρωτάθλημα σε μια πόλη που είσαι μαζί, που τους έχεις εδώ φιλοξενούμενους ας πούμε, αλλά το θέμα είναι ότι κάνεις οπαδούς έτσι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω, αφού μας φιλοξενούμενοι γιατί δεν μας διώχνετε. Γιατί είμαστε μεγαλόψυχοι. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Εσύ από μεγαλοψυχέ δηλαδή θα τα ανοίξεις, θα πάτε στον Ολυμπιακό εκεί πέρα. Okay. Αυτό θα το άστο σε εμάς. Φιλοξενία, φιλοξενία. Εμείς ακόμα δεν έχουμε δείξει τέτοια κόλπα. Όχι, ποτέ, μην το ξαναπεί, μα μην το ξαναπεί. Σώσαμε τότε στο μπάσκετ, κόβατε το διχτάκι, χάσατε και κόβατε τα διχτάκια. Εμείς δεν στήθηκε ο παίκτη πολύ, τι να κάνω, τη βάλω να τη χάσω. Άστα ρε φίλε τώρα, δεν σε παίρνει να τα πει αυτά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά. Δεν ξέχασες κάτι. Δεν μας ακούει. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Ναι. Την εισαγωγή του Πασχάλεως. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τι γίνεται. Έλα. Πάλι. Καλώς. Περίμενε. Λοιπόν, να φτιάξετε το ίντερνετ. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σας ακούω. Δεν παίζει. Σήμερα. Δεν παίζουμε από το ίντερνετ. Μην μπαίνεις. Η radio δεν παίζουμε. Για μπες ένα άλλο που έχω ποστάρει. Ποιο. Τι έχω ποστάρει, κάτι έχω μπες στο λόγο επειδή στη σελίδα, κάτι και στο προφίλ μου, δες, έχω ποστάρει ένα άλλο link, ναι. Παμπή, ναι. Το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Να το, προφητεία, βγήκε. Έγραψε αυτό που είπες, να ξέρεις. Εντάξει. Το κύπελο θα το πάρει η ΑΕΚ. Να τα, θα το κρατήσουμε εδώ. Και ο τελικός θα γίνει στην Νάπολη. Προφητείες. Καλημέρα στην γραμμούλα. Οι μεγάλες ομάδες από τον διπλανό σου, μεγάλες ομάδες δώσαν τα δεπιστευτήριά τους χρόνια πριν, από το 80 που πηγαίνανε με πανό στο τίμιο σύλλογο του Ολυμπιακού Πειραιός και πριν καμιά δεκαριά χρόνια μέσα στην Καλαμαριά που έβαλε γκολ αυτός που έπαιζε στον Ηρακλή και τον μπλακώσανε με τα μπουκάλια και του λένε και ρωτούσε γιατί ρε με πετάνε μπουκάλια, ρε βλάκασε, σε λέει. Τι λέει, αν δεν κερδίσουμε στην Καλαμαριά, λέει, θα σωθεί ο Άρης. Θα χάσουμε από την Καλαμαριά για να σωθεί. Εντάξει, αυτά είναι όλα θεμητά. Δεν ξεκινήσετε κι εσείς πιο πριν λίγο. Αυτά είναι όλα θεμητά. Όχι εντάξει, όχι εντάξει. Αυτά να λέγονται τώρα. Όσον αφορά για τον Σιναριανό που είπε ότι άλλαξε προπονητή και αυτά, τίποτα από όλα αυτά. Αρχίζει και δουλεύει το DNA. Πλησιάζει το παιχνίδι της Τούμπας. Αλέσε. Όσον αφορά το Λευτέρι που είπε, δεν θα γίνει ο ΠΑΟΚ μια πόλη, μια ομάδα. Το βλέπω να γίνεται γιατί ήδη τους έχει δωρηστεί, να πούμε, 98 στρέμματα φιλέτα. Στρέμματα. Φιλέτο μιλάμε. Πού δωρίστηκαν αυτά. Και στην Πηλαία, ναι. Που έγινε το κρατικό της Φιλέας και στη Τούμπα. Όλα τα υπόλοιπα που θα πέσει. Να σε ρωτήσω κάτι εσύ. Το παλέ σε ποιον ανήκει. Σε κανέναν. Έχει Δέλτα Σίγμα. Στο λαό του. Το παλέ έχει διοικητικό συμβούλιο. Όταν θέλει, άμα θέλει να τραγουδήσει η Άντζελα στο παλέ, ο Άρης πρέπει να πάει στη Μίκρα. Τα κηλικία στο παλέ, ποιος θα έχει τα κηλικία, Άστα τώρα αυτά εδώ. Ο Άρης έχει μία... τη χρήση χωρίς να έχει την ιδιοκτησία του Νίκ Γκάλις Χολ και παραλαμβάνω άμα θέλουν να τραγουδήσει ο Πασμαλίδης ο Ράμπραβο έτσι γιατί, μέσα παιδιά, το έχω σκεφτεί. Ο Άρης Αριανός ο Δημαρχός ήταν δηλαδή τώρα θα βγει άλλος πάλι Αριανός θα είναι εντάξει πρέπει ο Άρης να πάει στη Μίκρα να πάει ξέρω εγώ καπαλού να προπονηθεί. Ποιος είναι Αριανός. Έλα, να ρίξουμε στάγουμε τους δημάρχους Αριανούς τώρα. Ταχιάος. Ο Ταχιάος είναι Αριανός. Όχι. Ποιος είναι. Ποιος θα βγει. Είναι ο Τοπούλου. Είναι ο Τοπούλου Αριανάκη είναι. Άστα, μην κάνουμε τώρα. Και άλλο και ποιο. Ψωμιάδης. Ο ένας ναι. Ο ένας είναι Αριανός. Ο τέτοιος. Εντάξει, ο Ταχιάος με τις Νέες Δημοκρατίες. Ο Ζωρό είναι Αριανός. Δεν περνάει δεύτερο. Ο αδερφός είναι Πάοκ. Δεν περνάει δεύτερο γύρο. Δεν περνάει δεύτερο. Δεύτερος γύρος θα είναι Ταχιάος Νοτοπούλου. 26, εσύ ως λέει στους 25 υποψηφίους οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης πάντως. Παραπάνω είναι ρε, 25 ρε. Πρέπει να τους φτάξει. Έχουν φτάσει τους 30 τόσους έχουν. Ψάξτε και βρείτε βουλευτικές. Έτσι. Ναι, ψάξτε και βρείτε ποιος είναι ο Αριανός που θα είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έτσι. Η λατάκα του Παφούλια, ακούς που είναι ξάδερφος του Γιάννη Κούτρα, δεν την έπιασες επειδή μιλούσατε μαζί. Ναι. Λέει ότι επεξοπάω και το ξέρω πώς γιατί τον έκανα τρίπλα εγώ. Τι νομίζεις. Όχι. Ακούρε τι απάντησε.
λέει, έπαιξε. Το λες, λέει, ισοπαλία, αερέρα. Α, κέρδισε! Θα φέρω με κεράσει. Έτσι, μα. άκουσε το Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν είπε ότι κερδίσαμε. Τι να κάνει και ο καημένος. Παίρνει, διαβάζει τα αποτελέσματα, σου λέει, κέρδισε ο Πάο, καλά, θα έρθω να με κεράσει. Οπότε το βλέπω να γίνεται μια πόλη, μια ομάδα, αφού δίνονται ασύστολα, ξέρω εγώ, στην αριστερή κυβέρνηση φανέλες και στο Χοντρό να καλά, πούμε. Εντάξει, και στον Αλέξη φανέλα, από πρόπερση. Φανέλα πήρε και ο Κούλης. Φανέλα πήρε και ο Κούλης. Φανέλα πήρε και ο Κούλης. Έγινε, βρε, καμένα χαρτιά ένα. Τι καμένα χαρτιά, όλοι. Ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, ενώ ο καθιαυτού καμένος την πήρε τη φανέλα. Έτσι, να πούμε έτσι. Που έκανε από το Υπουργείο, πώς το λένε, στρατιωτικό. Μπαμ, μπαμ, το χαρτί να πούμε. Έγινε, φιλιά, φιλιά, χαιρετούμε. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Να ενημερώσω τον φίλο Αριανό. Έτσι, δεν τον άκουσα να βγαίνει για την καταπάτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το κολυμπητήριο στην έκταση του στρατού να μιλάει. Έτσι. Ούτε για τα σχολεία γύρω-γύρω και για τις πολυκατοικίες τον έχω ακούσει να μιλάει. Για να τα λέμε όλα. Πάλι αλλά, θα πάμε σε πολεοδομική συζήτηση την προηγούμενη φορά. αλλά όταν τρέμει ότι θα γίνεις η μικρή ομαδούλα της πόλης που είσαι, εφόσον έχεις πέσει τόσες φορές σε τόσο χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, το καταλαβαίνω. Επίσης να τον ενημερώσω ότι όταν ο Άρης έκανε ευρωπαϊκές πορείες, προτιμούσε τα χρήματα να τα δίνει στο ακρόαμα, σε Rolex. Εκεί να τα μοιράζει. Στο ρικό ακρόαμα. Να κοιτάξει να κάνει κανένα γήπεδο, να πάρει κανένα χώρο. Ένα μέρος βέβαια του οικοπαίδου δεν είναι φυσικά της πολιτείας που έδωσε και αυτή κάποια στρέμματα. Έτσι. Άνοιγε και σε μεγάλο ευεργέτη. Βοήθησε τον ΠΑΟΚ και συγχωρεύτηκε. Στον Δεδεόγλου. Ναι, ναι, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Μάλιστα, έγινε. Ένα μέρος του κοπέδου, του Δεδεόγλου, ναι. Σας χαιρετούμε. Τώρα ο καθένας θα κάνει όπως θέλει, όπως του αρέσει. Αύριο να κάνουμε εκπομπή κτηματολόγιο. Μην αρχίσουμε τώρα. Ναι, κάνουμε αύριο, ναι. αύριο. Αλλά δεν μπορώ να ακούω έναν Αριανό να κλαίγεται όταν είχε το χρήμα, όταν πήγαινε στην Ευρώπη, σε Final Four. Και αντί να κοιτάξει να κάνει ένα γήπεδο οπουδήποτε, αυτός προτιμούσε να μοιράζει Rolex στο ακρόαμα. Έγινε, σε φιλούμε. Εντάξει. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δηλαδή το γήπεδο το έκανε ο ΠΑΟΚ, δεν καταλάβατε. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να μας πει. Ναι, ποιος το πολιτεία. Το γήπεδο το κρατικό το έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο Δεδέολου, τα έχουμε πει, ο Δεδέολου είχε 4 στρέμματα. Και η έκταση είναι 48. Μετά από ΑΕΚ ΠΑΟΚ να λέμε τώρα μου. Για το κρατικό της Πειλαίας και για το τέτοιο. Να μην ξαναπώ την ιδιότητά μου και φανώ Μαϊντανός. Η ιδιότητά μου είναι τοπογράφος. Έγινε. 4 στρέμμα, όχι έγινε. Και η ομαδούλα που λέει έχει 3 πρωταθλήματα Θεσσαλονίκη. Και η FIBA. Μεγαλύτερη εκδρομή. Ακόμα αναφέρει τις μετακινήσεις των Αριανών σε Μόναχο, Γάδη, Σαραγώσα. Ακόμα τα αναφέρει. Οπότε τότε με το ακρόαμα. Πώς θα πάει. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, το γήπεδο το έκανε ο Βενιζέλος. Γιατί είπαμε δεν τον ήξερε η μάνα του και ανέλαβε. Το γήπεδο, η Φάνη πάλι Πετραλιά το υποσχέθηκε. Όχι, Φάνη πάλι επί Νέας Δημοκρατίας. Στην υπόθεση του Γαλακτέρου. Άλλο αυτό. Το γήπεδο. Να τα θυμάστε αυτά. Πώς λέμε, μάλλον, έχουμε διαβάσει ιστορία. Το γήπεδο το υποσχέθηκε η Φάνη πάλι Πετραλιά. Η Φάνη πάλι Πετραλιά βγήκε επί Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα κάνει ο Άρης, δηλαδή ο ΠΑΟΚ το έκανε μόνος του, το κρατικό, και να κάνει ο Άρης μόνος του. Έτσι γίνεται ένα γήπεδο. Ποια ομάδα έχει κάνει γήπεδο μόνη της? Πες μου μια ομάδα αυτό που έχει κλείσει ιδιόκριτο. Εγώ απαντάω τώρα στο φιλαθλό που όχι. Μα θα σε ρωτήσω ποια ομάδα έκανε. Όχι, μα και ο Άρης να βγει τώρα και να πει θέλω να κάνω γήπεδο, εννοείται θα πάρει τη συνδρομή και τη βοήθεια της πολιτείας και τη χρηματική. Εντάξει, αλλά όχι το πρόβλημα. Αυτό που λένε για τα ακρόαμα και αυτά και δεν τρέπονται να το πούνε. Όλοι κάνουν με κρατικό χρήμα, ας πούμε, λειτουργούν οι ομάδες και χτίζουν και κάνουν. Όχι όλοι. Ορισμένες ομάδες και κυρίως από εδώ πάνω με το κρατικό της φιλέας. Και με τα στρέμματα, τα 98 στρέμματα. Ποιοι από το πάνω δεν χρησιμοποιούν λεφτά της πολιτείας? Γιατί δεν μας λες? Ποιοι δεν χρησιμοποιούν? Ποιοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει? Όχι, δεν χρησιμοποιούν. Μην το πας αλλού τώρα με τα άρθρα τάδε του 99 που είναι όλοι. Να το πας ότι εδώ υπάρχουν 4 ομάδες. Να βάλω και την Καλαμαριά. Και από τη στιγμή που δίνεις 98 στρέμματα στη μία, θα τα χωρίσεις, φίλε. Τα στρέμματα στα 4. Και θα δώσεις και στον Ηρακλή, θα δώσεις και στον Άρη, θα δώσεις και στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε. Δεν θα δώσει μόνο κομπανιά να πούμε. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Είπαμε αύριο εκπομπή κτηματολόγιο.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Το πήραμε τρένο και την άλλη φορά μαζί μας που είχαμε πάει σε αέρια έτσι μια ώρα. Δεν μπάψαμε το τηλέφωνο. Εντάξει, βέβαια τώρα άμα τους κόψουμε. Τελειώσαμε. Μετά θα λέμε τα αποτελέσματα. Όχι, εδώ συντονισμένη, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Θα πάρουμε μια ανασούλα και πρέπει να κάνουμε το διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε. Κανονικά, πείτε κάτι τηματολόγια να σύρετε εκεί σαν Δημήτρη, τοπογραφικά. Δεν ξέρω, κατόψεις, AutoCAD. Όλα. Όλα εκεί πέρα να πούμε τις τελεστές δόμησης. Έτσι, τα πάντα. Λες και έχει κανένα ντέρμπι χθες, δεν είχε τίποτα. Για τους πάτριους δεν λέτε όμως. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 του μηνού σήμερα. Δεν προλάβαμε καν να πούμε τα εορτολόγια μας. Οσίου Ιάσιμου του Θαυματουργού, Οσίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου. Ιάσιμο, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη, Ισίδωρο, Σιδέρη, Ισιδώρα και Δώρα εορτάζουν σήμερα. Είναι και παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Παράλληλα, σχετικές αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα και η ορατότητα θα είναι κατά περιόδους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πλέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλεως θα κυμανθεί από 8 ως 15. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Ένα από τα γεγονότα του Σαββατοκυριάκου, πέρα από όλα τα αθλητικά που συζητήσαμε μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν το είδες, τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Προέδρου του Παναθηναϊκού. Είχε, δεν ήταν τραυματισμός, νομίζω είχε διαβάσει κάτι, είχε ένα θέμα με τον νόμο του. Με τον νόμο του, ναι. Δύο μέρες μετά τη χειραψία με τον, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή αυτή η χειραψία είναι παλαιότερη. Γιατί είδαμε να κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο ίντερνετ που δείχνει τον. Και είναι το ίδιο χέρι κιόλας. Το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά να τον δείχνει σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε στα Instagram ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Έχει υποβληθεί σε κάποια επέμβαση με το τσιγαράκι μέσα στο νοσοκομείο. Ωραίος, ωραίος. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, έκανε σουτάκια με την ομάδα του Προμηθέα. Όλοι βλέπανε τον ΠΑΟΚ να περνάει τρένο και αέρας μέσα από τον, μέσα από την πρωτεύουσα εκεί της Αχαΐας, αλλά τελικά γνώρισε την Παλωνερθρία, την ήταν με 23 πόντους, 82-59. Δεν απόλεσε το προβάδισμα των 25 πόντων που είχε από την νίκη του στον πρώτο γύρο, αλλά παρόλα αυτά είδες, πολλοί το λένε τον Κυριάκο ότι κουβαλάει την άβρα του πατήρ, αλλά εν τέλει μια χαρά ο Προμηθέας τα κατάφερε. Κατά τα άλλα, ποδοσφαιράκι χθες και προχθές, Super League βεβαίως, το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Δεσπόζη, 1-1, το δώσαμε εδώ, πρώτη εδώ, στο λόγο επειδή εννοείται, γιατί πρέπει να ακούτε για να μαθαίνετε τα προφητικά μας σχόλια, τις προφητικές μας προσεγγίσεις. 6 στα 8 είχαμε. Εντάξει, σκοράκια δεν βγάλαμε. Ζητάω συγγνώμη. Την προηγούμενη αγωνιστική μου έβαλε 4 σκόρα από τα 8 παιχνίδια. Αλλά αυτή την αγωνιστική δώσαμε και πάλι. Εδώ μοιράσαμε εκατομμύρια. Ποια κρίση, Ποια κρίση. Και τα αποτελέσματα λοιπόν της της αγωνιστικής αυτής που μας άφησε πίσω. Θα τα πούμε αφού πάρουμε την γραμμούλα. Κάνουμε την επαλήθευσή μας και την επιβεβαίωσή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Να πω και στο φίλο του Ζελελίδη, τον τοπογράφο, να ασχοληθεί με το χρηματολόγιο στη Χαλκιδική. Και αυτά εδώ στη Μπηλαία να τα αφήσει, γιατί δεν τα έχει. Έχει οικονόμα τώρα, άνοιξε το χρηματολόγιο στη Χαλκιδική. Να μην αναφέρουμε καθόλου το Παλέτε Σπορ, το Αλεξάνδριο Μέλαθρο που ήταν το σπίτι της Άσης Βαρών και δυστυχώς εκεί γύμναζε ο Γαλακτόπουλος πολύ, αλλά έγινε κάποια κατάληψη δυστυχώς. Και χρωστούνται χρήματα στο κράτος, δεν τα λέμε αυτά. Να κάνω μια αναφορά, ο Πολύδωρας είχε πει εκείνο το περίφημο ούτε δανεί. Ούτε η Δανή. Ούτε η Δανή, ούτε η Δανή. Ούτε η Δανή, που σημαίνει τυποτένι. Λοιπόν, ούτε η λέξη είναι μία λέξη. Ούτε η Δανή. Είναι μία λέξη, αλλά εμείς μπορούμε και να την, να την παραφράσουμε και να πούμε ούτε η Δανή. Ούτε με τους Δανούς, κανονικά. Τα είχε δηλαδή, πει και ο Γιωργάκης Παπανδρέου, ότι θα γίνουμε η Δανία του Νότου. Ναι, ξέρω τι θυμάσαι αυτή την δήλωση. Εκεί υπήρχε κάποιο λάθος στην ορθογραφία και στον τόνο. Ναι. Γίναμε τα δάνεια του Νότου.
Δεν πιστεύω ότι εμείς και η Παρί, όχι η Παρί, πάει και η Παρί, εμείς και η Γιουβέντους έχουμε μείνει νομίζω αίτητοι. Ναι, δεν το ξέρω να σου πω. Δεν το ξέρω. Ναι, νομίζω ότι ούτε η Γιουβέντους. Γιατί η Παρί από ποιον έχασε. Η Παρί έχασε από τη Λιόν, δεν έχασε χθες. Έχασε, σοπάρε. Τι μαθαίνει κανείς. Μπράβο. Καλά μας ενημερώνετε που είμαστε αυτή την εκπομπή. Το άκουσα πριν 10 λεπτά πριν. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή σου, γιατί ήμουν ασυχισμένος, φυσικά δεν μπορούσα να δω ούτε αυτή την απαράδεκτη εκπομπή στο Open. Το έχω σβήσει πλέον και από τη μνήμη κανονικά. Θα το επαναφέρω μόνο ο πρόεδρος για να... χάνει σου κρεματικότητες. Θα το επαναφέρω μόνο για να δω το Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ναι, μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αν είναι ο Λευτέρης, να του πω ότι δεν εξαρτάται, αυτός που πήρε τώρα τηλέφωνο, ότι δεν εξαρτάται από αυτόν η σωτηρία του κόσμου. Κάποιοι πρέπει να του έχουν πει αυτό το πράγμα, ότι από αυτόν εξαρτάται η σωτηρία του κόσμου, το οξυγόνο και συνεχίζει την τρόμπα. να σταματήσει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου ρε άρχοντα. Γρήγορα, γρήγορα. Τι κάνεις? Καλά είμαστε. Άλλο σου. Ρε εσύ, του είπε κανένας ότι με λένε Σαλβατόρε Νταλή. Γιατί? Γιατί μου λέει είσαι σωτήρας, ούτε σωτήρ. Λένε, Λευτέρη με λένε. Το αν θα σωθεί ο άλλος, εμένα στην τελική μου είναι αδιάφορο. Μάλιστα. Δικό του δικαίωμα είναι τι θα κάνει. Είναι ελεύθερος ο τύπος να κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά το ότι ο άλλος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι γουστάρει, εμείς δεν θα λέμε, δεν θα μας απαγορεύσει να λέμε αυτά που βλέπουμε. Μάλιστα. Και κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Επειδή κάνει κάτι κολλητιλίκια με τη Γιουβέντους και τη Λίβερπουλ ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να του πω ότι ούτε Γιουβέντους είναι ο ΠΑΟΚ, ούτε θα γίνει ποτέ. Ούτε Λίβερπουλ είναι, ούτε θα γίνει ποτέ. Λούζερ είναι η Λίβερπουλ. Θα πάμε χάσουμε σήμερα του West Ham, σου πω εγώ. Ρε, δεν θα γίνει η Λίβερπουλ ποτέ, ρε. Έτσι. Έγινε. Θα πάει Champions League ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες του δεν θα πάρει Champions League. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Νάπολη, Φόρτσα Νάπολη, Φόρτσα Νάπολη, σιέμπρε. Έτσι. Τσάου, τσάου, τσάου. Λιόν, Πάρις Σεν-Ζερμέν, όντως 2-1. Πρώτη ήττα και για την Παρίς στο πρωτάθλημα. Από την δεύτερη Λιόν μην έχουμε κανένα άλλο. Γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζει ο πρώτος με τον δεύτερο. Ο πρώτος ο αίτητος με τον δεύτερο του ελληνικού πρωταθλήματος. Μην έχουμε επανάληψη αυτής της ιστορίας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να πληροφορήσω τον φίλο του Μπαουτσί, ο οποίος το παίζει και μπασκετικός, αλλά είναι μονίμως εκτός θέματος. Όσον αφορά το παλέ, υπάρχει υπόγειο. Ας βγουν να μας πούν πόσοι υπόξιδες το ξέρουν. Όπως εκείνο το υπόγειο μέχρι και επί κοντό γίνεται. Μέχρι και άλμα επί κοντό. Λοιπόν, εκεί είναι η άρση βαρών. Πιο πάνω έχει αίθουσες, πάλις. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν έχει καμία σχέση ο Άρης. Επαναλαμβάνω, ο Άρης φιλοξενείται, έχει τη χρήση χωρίς να έχει δικαίωμα κάποιας ιδιοκτησίας, φιλοξενείται στην αίθουσα Νικ Γκάλης. Που πήρε τιμητικά αυτό το όνομα. Πώς λέει και ο αντίπας, φιλοξενούμενος πάνω στο σώμα σου, ένας ακόμα σου. Και όσον αφορά, άμα είναι να τον δώσω τίποτα αντικαταθλιπτικά, όταν θα βλέπει τον Άρη, γιατί σίγουρα τον βλέπει, και βλέπει εκείνη την Νικ Γκάλης Χολ που να είναι πίτα, τσαμπιά, να κρέμονται από παντού, να πούμε οι φύλαθλοι, και όταν βλέπεις εκείνο το κρατικό, περισσότερες αράχνες και κατσαρίδες βλέπεις. Μάλιστα. Και μειοκτονίες χρειάζονται. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Φίλε, να μας πει ο φίλος που... Να μας πει, θα ξαναβγεί, θα πει, θα πει. Να μας πει και δεν ξαναβγεί, να μας πει ποια άλλη ομάδα έχει τη χρήση του Δημοτικού Σταδίου. Ποιο είναι το Δημοτικό Σταδίο? Ποιο είναι το Δημοτικό Σταδίο? Το Αλεξάνδρου, τι είναι. Κλειστό είναι, κλειστό γυμναστήριο. Δημοτικό Στάδιο είναι το ανοιχτό. Ναι, εντάξει, κλειστό. Κλειστό γυμναστήριο. Ποιος άλλος έχει χρήση? Δεν ξέρω. Μονοπωλιακή. Δεν ξέρω. Ποια άλλη ομάδα μπορεί να πάει να ζητήσει να παίξει το Αλεξάνδριο? Μπορεί άλλη? Μέσα στη σάλα, μέσα στη σάλα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στη σάλα είναι, δεν σάλα, σάλα, μέσα στη σάλα. Έτσι, έτσι. Πού θα παίξει το μπάσκετ, στο αεροδρόμιο. Άμα ανέβει ο Απόλλων Καλαμάρια, πού θα παίξει μπάσκετ? Ο Φίλιππος, ο Νέστορας. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να μας πει και για τους τίτλους τους προπολεμικούς που έχει, να βγει να μας τα πει όλα. Μάλιστα. Τρεις τίτλους προπολεμικούς, όταν παίζαν τρεις ομάδες μεταξύ τους και τέσσερις. Που το τελευταίο κύπελο που κατήχθησε, ο τελευταίος τίτλος του, είναι πριν 48 χρόνια. Κοντεύει μισός αιώνας. Έχει σκουριάσει το τρόπαιο και αυτοί μιλάνε για τα τρία πρωταθλήματα που έχουν, που παίζανε
που δεν ήταν πανελλήνια, έτσι. Ήταν, το, ήταν πόλεως. Πρωταθλήματα πόλεων λέγονται αυτά. Πανελλήνιο λόγιζε το πρωτάθλημα πάντως. Στα... Ήταν το πόλεων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Πάντως θα καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Ναι, από, από τη στιγμή που θα σου, το επιχείρημα πάντα σε αυτό είναι ότι οι ΕΠΟ ως μη ομοσπονδίες θα προσμετρούν όπως ναι, και... γιατί η ομοσπονδία, γιατί επέτρεπε να παίζουν για το κύπελλο όλη, όλη η χώρα και για τα πρωταθλήματα μόνο δύο. Όταν ο Ολυμπιακός λέει 44 πρωταθλήματα, λογίζει και τα προπολεμικά. Και οποιαδήποτε. Ναι, ναι, τα πάντα. Mm-hmm. Ναι, τα λογίζει και αυτά. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς τον να. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Όταν ο Ολυμπιακός λέει 44 πρωταθλήματα λογίζει και το Κερθωμά. Μπορεί και το φετινό, γιατί λέει ο Κυρσάβας ότι θα το πάρουμε και φέτος. Ο Σάβας θα το πάρει. Ναι, 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 ναι. Μείωσε ο Ολυμπιακός. Στους 6. Ερχόμαστε, ναι. Μείωσε πάντως. Πραγματικότητα αυτό βράζει και τουλάχιστον... Ωραία, εγώ θα το πω ακούστηκες. Εντάξει, άμα έβγαινε εδώ στη γραμμούλα μας, μακάρι να έβγαινε, ενδεχομένως να το λέγαμε. Τέλος πάντων, ο Πάκος ασχολείται με τους Big Four. Είναι στη Big Four. Δεν μπορεί να ασχολείται με άλλες ομάδες. Μάλιστα. Έχουν κουράσει οι Αριανοί. Νομίζω ότι όλη μέρα ασχολούμαστε μαζί τους. Ναι, αλλά να πού αυτό ασχολείστε ο ένας με τον άλλον. Σας τρώγεστε, τρώγεστε. Αυτοί γίνονται και ασχολούνται μαζί μας. Μάλιστα. Και στα social media και στα ραδιόφωνα. Πώς το είδες χθες. Δεν δουλειά δεν έχουν, πρέπει να ασχολούμαστε με τους Αριανούς. Για πες για το μάτς, χθεσινό. Το μάτς το χθεσινό, κοίταξε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπήρχε δόλος από το Δάνο Δήμο. Μάλιστα. Πραγματικά δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά ότι ήταν πολύ κακή η διαιτησία ήταν κακή. Ναι. Ούτε ξένοι μας καλούν. Μέχρι τώρα στον καιρό λέγαμε ξένοι, ξένοι, φέρε ξένοι. Τώρα λέμε που φέρνει τη σειρά. Καταρχήν ένα μάτς γύρω πάλι δεν έχει σφίξει τίποτα. Αλλά βέβαια τον ήταν διεθνής, αλλά δεν το λες και τόσο διεθνής. Α, μάλιστα. Από τα αζήτητα δηλαδή, λες. Από τα αζήτητα, ναι. Μάλιστα. Επηρεάζει αυτό. Και ανησυχώ γιατί θα βάλω σε μάτς το μάτς Πάκο Ολυμπιακού. Δηλαδή, μάτς Πάκο Ολυμπιακού πρέπει να μπει αρκετά έμπειρο. Ούτε Ισπανούς μπορείς να φέρεις, ούτε Άγγλους. Τα μεγάλα πρωταθλήματα όλα παίζουν. Πρέπει να φέρεις από ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δραστηριότητα. Αυτό είναι το θέμα με τους ξένους διαιτητές. Εκεί ο ξένος διαιτητής έρχεται, πληρώνεται και φεύγει, δεν είναι. Ναι, αλλά. Από πού πληρώνεται το θέμα. Πληρώνεται. Αλλά σου λέω τώρα, άμα παίζει ας πούμε, στα πρωταθλήματα της χώρας του, δεν μπορεί να έρθει εδώ. Καταλάβεστε, πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει αγωνιστική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλά, ναι, εννοείται. Άρα, θα δούμε τώρα, θα αρχίσουμε να σκεφτούμε. Ναι, γιατί τώρα ξέρεις, μπορεί να βγει κανείς τώρα να πει ρε παιδί μου ότι όλο αυτό ήταν και μεθοδευμένο για να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Οπα, πω, άλλο σενάριο, Κατάλαβες. Μάλιστα, μάλιστα. Τι μας κρύβουνε. Τι μας κρύβουνε. Ελπίζω όχι, τρομάζω. Ένα, βέβαια. Αμέτα, βέβαια, χθες Έλληνες διαιτητές θα γινόταν σκοτωμόσιμο. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά πέρες. Τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι τα συνέβη όμως. Είναι τα χθεσινά δηλαδή εντάξει, εμένα να σου λέω δηλαδή Παπίλια, Τσαγκαράκι θυμήθηκα, Κασναφέρι, μου ήρθαν όλοι στο μυαλό, όλα εκείνα τα παιδιά, τα χρυσά παιδιά, σπάθας ελληνικής διαιτησίας. Μάλιστα. Χωμάνης. Έτσι, έτσι, Βαλιάνος, σου πω και εγώ μερικούς άλλους. Μουροβίλος. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, 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 στη γραμμούλα μας, περίμενε. Να απαντήσω πρώτα στον πρόσφατο που λέει ότι ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Πάντα ασχολείσαι με κάποιες κρατικές ομάδες. Πώς τόσα χρόνια ασχολιόταν ο ΠΑΟΚ με τον θρύλο Πειραιά. Και τώρα σαν θρύλος Τούμπας να πούμε, μακεδονομάχικη ομάδα. Αυτά που τον αδικούσαν, όντως τον αδικούσαν τόσα χρόνια, τώρα τα κάνει ο ίδιος. Δηλαδή πάει να γίνει όσον αφορά τις ενώσεις και. Η αδικία όχι ότι έχει ιδιαίτερα σφαιρίγματα. Η αδικία που είναι. Όχι, δεν είναι αδικία, για τα άλλα λέω. Εγώ επιμένω πάλι στις γιατί... παραχωρήσεις. Αμα είναι να πάει το βάζεις ένα καζάνι. Και να ασχοληθώ τώρα και με τον άλλον, τον μόνιμα εκτός θέματος που έλεγε, ξέρω εγώ, τα πρωταθλήματα, τα προπολεμικά με τις πέντε ομάδες. Να του επιθυμίσω ότι μέσα στις πέντε ομάδες ήταν και η ομάδα του. Αν δεν το θυμάται καλά. Ναι, έπαιζε και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, παίρνοντας τα πρωταθλήματα, ο Άρης κέρδισε και την ομάδα του. Και σίγουρα ήταν και πανελλήνιο. Γιατί δυστυχώς ακόμα δεν ήταν η κράτης πόλη όπως ήταν το τέτοιο. Γιατί λέει το τέτοιο Ελλάδα και ξέρω εγώ. Ήταν μόνο η Αθήνα, λέει. Δεν είχε πάλι πόλεις. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Εγώ πιστεύω ότι η κράτης πόλης της Ελλάδος ήταν τότε επί Φιλίππου, με Αλεξάνδρουπουδου, ας πούμε οι Μακεδόνες. Τότε ήμασταν πρώτοι Μακεδόνες, πήγαμε στη Θήβα να πούμε, τους κάναμουλους για μπάνα. Οπότε πριν μιλήσω μόνιμα εκτός θέματος, ας τα σκέφτεται λίγο αυτά, γιατί ακούγεται και μεγάλο στην ηλικία. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ήτανε μέσα και στα τρία πρωταθλήματα, ήταν μέσα και ο ΠΑΟ. Έγινε, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Τι έγινε. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα έχουμε καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επίσης, τσάω, τσάω. Το κύπελο στην ΑΕΚ. Έγινε, καλημέρα στη γραμμούλα. Βρε εδώ εσείς παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό, εμάς λέτε. Να, διέτα, το... να τρελαθούμε τώρα, πήρατε ο Φετβαρτίδη. Μέχρι τώρα είχατε δοκάρια, τώρα θα έχετε καθαρά out. Θα βγαίνει από την άλλη μεριά. Η μπάλα Παπαναστασίου. Δεν θα ήταν πολύ ωραία αφού Φετφαζίδη συνέχεια από πίσω του, ξέρω εγώ, στα... να παίζει αριστερό Φετφαζίδη και αριστερό Μπακοκαράμπελα. Απίστευτο, ρε. Δεν θα είχε μείνει πουλί για πουλί, είπα να παίζει πάνω του Χαριλάου. Ρε, στην Αλκμίνη εκεί πέρα θα βάλουν δίκτυα από κάτω, από πίσω να πούμε. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, η πεντουσία και το απόσταγμα σήμερα, το πενταπόσταγμα της εκπομπής, γιατί. Το πενταπόσταγμα. Τι μας κρύβουν. Θα κάνεις δυο κλαρίνα. Ναι. Αλλά δεν τα υπολόγισε καλά. Ένα θα κάνει το Πανιόνιο και ένα το Ολυμπιακό. Τον Άρη θα επανέλθει στις νίκες. Ο φίλος μου Φευγάτος. Του λέει πάντα θα κάνει δυο κλαρίνα τώρα που έρχονται, λέει. Α, δεν υπολόγισε οπότε. Το κύφελο και το τέτοιο μετά θα δει σειρά του. Κοίτα, και με ακόμα και με δύο κλαρίνα τα κουκιά δεν βγαίνουν νομίζω. Δεν βγαίνει. Ναι. Όχι, δύο κλαρίνα είπε αυτά, την προφητεία του Πασχάλη. Εγώ την ακούω, την πιστεύω. Ένας ο Πάτερ Πασχάλιος και ένας... Πασχαλίσιος. Ναι, Πασχαλίσιος. Αλλά είπε δύο κλαρίνα. Αντί να πει τρία, ρε παιδί μου, Πανιόνιο, Ολυμπιακό, Άρη. Προφανώς το πρωτάθλημα θα εννοούσε, ναι, το κύπελο το έχει εκτός. Κύπελο δεν είναι ένας θεσμός. Οι προφητείες, οι αφήξεις, μόνο η πυθία έκανε. Έτσι πήγε μπροστά ο αρχαίος κόσμος. Έγινε. Μην τα ξαναρχίσουμε τώρα τα αρχαία. Και τα 94 αστρέμματα, ρε φίλε, εγώ να τα πάρω. Εγώ έχω λεφτά, έχτισα το παλατάκι. Έχω λεφτά, θα χτίσω την τούμπα. Εσένα τι να σας δώσω, να μοιράσουμε τα 94 στρέμματα για 4. Τα κάνεις τι να πάω, παλέτες. Τι έχεις κάνει, έγινε, σε χαιρετούμε. Τι πάρτινγκ, δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, θα σας δώσω πίτα, να φας και εσύ, δεν μπορείς να κάνεις. Θα πάρεις τα οικόπεδα σαν τους άλλους που έχουν τους χορτατζίδες. Κάθε 3 και 5 που έρχεται κάποιος επενδυτής στην Ελλάδα, τρέχει το φιλοκάρτη του και πάλι τους χορτατζίδες. Έτσι να κάνουμε. Ούτε το λογότυπό τους δεν έχουμε πλέον. Τσάω, τσάω. Μην τρελαθούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπανκ. Νάτος. Λοιπόν, 1946. Το τελευταίο πρωτάθλημα του Άρη. Αφού έχουν σκοτωθεί πόσοι παίχτες του ΠΑΟΚ, πολεμώντας στην αντίσταση, έρχονται οι καταδότες και παίρνουν αυτοί που δεν πολεμήσαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην το συνεχίσω. Έκανες μια συνταγογράφηση για τον Παφούλια, έτσι. Ναι, πάμε στα σημαντικά τώρα, αφήστε τα αυτά. Ναι, εννοείται. Τι του έγραψες? Αλγκοφρέν. Εγώ Νιφλαμόλ. Να πάρει Αλγκοφρέν. Και εσύ τι? Νιφλαμόλ. Λοιπόν, εντάξει. Είναι για τον πόνο του άλλου. Πολύ πόνο. Πολύ πόνο σήμερα η πόλη. Το φίλο του Ζελελίδη εκεί να πάρει. Γιατί δεν μπορεί, δεν μπορεί να το βλέπει αυτό. Και θα έρθουν και χειρότερα. Θα είναι μόνιμος, θα το συνηθίσει. Μιλάμε για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να το αντέξει. Α, και να μην μας μπερδεύει, είμαστε δύο εκτός θέματος. Είμαι και εγώ και ο Νταλή. Νταλή συνέχισε. Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Φυσικά είστε και οι δύο εκτός θέματος, γιατί βγαίνει ο άλλος και μας λέει χτίσαμε το κρατικό. Ναι. Επαναλαμβάνω, ήταν 4 στρέμματα του Δεδέουλου και ήταν ακριβώς το πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στο κρατικό. Έχει μια ταμπέλα που λέει πάρκινγκ προς τιμή του συγχωρεμένου, να πούμε Δεδέουλου. Αυτά είναι τα 4 στρέμματα. Και τα υπόλοιπα 38 τώρα πόσο είναι, είναι δωρεά του ελληνικού κράτους και κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραμματεία. Όπως της Γενικής Γραμματείας και όχι δημοτικό. Είναι το παλέ. Δηλαδή το παλέ και η μίκρα ανήκουν στη Γενική Γραμματεία. Υπάρχει πρόεδρος. Και όλος τυχαίως λέγεται Γιάννης Ιωαννίδης, καμία σχέση με τον Ξανθό. Εντάξει, έγινε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και τώρα, άμα θέλετε εσείς να βοηθήσετε που έχετε λεφτά, πριν ξεκινήσει ο πρόεδρός σας, σαν άλλος φιλέας Φόγκ, να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, ο φιλέας Μπάνε Φόγκοβιτς να πουλάει κουπόνια, θα ξεκινήσει από Λονδίνο και μετά θα πάει Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, μπας και πάρει 5 φράγκα. Γιατί ο Φραγκάτος ο δικός σας δεν δίνει ούτε μία για τον μπάσκετ. Και θα αρχίσουν οι αποχωρήσεις. Έφυγε ο Πορτογάλος που είναι Αφρικάνος, έφυγε και ο Αθηναίος και σιγά σιγά θα φύγουν και οι υπόλοιποι. Και οι 23 αίρες που τρώτε από τον Προμηθέα,
θα συνεχίσουνε. Έγινε. Ο Άρης όσο πάει και έχει τσαμπιά μέσα στο παλέ, στο Νίκ Γκάλης Χολ, θα πηγαίνει και όλο πιο μπροστά. Και έρχεται και έρχεται και πλησιάζει η αγωνιστική μέσα στο παλέ. Αλλά δεν ξέρω άμα θα μπορέσετε να έρθετε 5-6 άτομα, γιατί μέχρι τότε αν δεν στείλει ο φιλέας Φόγκοβιτς Καναφράγκο να πούμε, θα έχουν φύγει και οι υπόλοιποι. Έγινε. Έτσι, για να τα πάσουμε τα πράγματα στη τάξη του. Χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Γερμανία, γρήγορη ερώτηση για να μην... Παρακαλούμε. Θέλω να μου πεις πόσο χρεώνεσαι εσύ στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ. Ας το Super Bowl. Εγώ πόσο... εντάξει, 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ξέρετε τι θέλει να διαφημίσει το προϊόν. Έτσι, έτσι. Θες να πεις χορηγός. Καλημέρα, καλημέρα, φιλάκια. Τι να χορηγήσω εγώ, ρε. Τι να χορηγήσω εγώ. Έτσι, μια καλημέρα. Έλα, γεια. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Φαπ, φαπ, φαπ. Νάτος. Σκάσατε. Άκου, εκεί εδώ πάμε για προτάσεις. Άλλος λέει τσαμπιά, λες. Ας κοιτάξουν να πληρώσουν κάποιο παίκτη στο μπάσκετ. Λοιπόν, παιδιά, τι ήθελα να πω. Το Αλκοφρένε πες στον Παθούλια, βγαίνει και σε υπόθετο. Τεσάρι, εντάξει. Αλήθεια. Ναι, 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 είναι δοκιμασμένο. Είναι πιο δραστικό. Δοκιμασμένο από ποιον. Ναι, 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 είναι για τον πόνο του κόλου, του άλλου που λένε. Παιδιά, καλή συνέχεια, μετά από καιρό σου πήρα... Ναι, πού είσαι εσύ, πού χάθηκες. Ε, τι να με αυτά που ακούω, τι να πάρω τηλέφωνο. Ακούω ρε φίλε, αλλά ακούμενο τηλέφωνο είχα. Σταμάτησε να με παίρνεις και εσύ για να έχει ακροματικότητα. Έτσι, ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Φιλιά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τσάω. Καλημέρα. Έλα, Παντή. Έλα. Τελευταία είδηση της, της στιγμής. Ναι, επί του πιεστηρίου. Επίσανα το κτηματολόγιο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το λόγο επειδή. Ναι. Πολύ εμπέρο και συγκεκριμένα σε ένα τον Πατουμανίδη. Ναι, ναι. Για τις πληροφορίες, ήδη τα χαρτιά στέλνονται σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΑΡΙΣ. Τελικά αυτά τα χωράφια πρέπει να δηλωθούν, παιδιά. Ναι. Εντάξει, τα ακούμε, να δηλωθούν τα χωράφια. Θα έπρεπε πριν, πριν από 2-3 χρόνια ένας καθηγητής στατιστικής στο Πάντιο είχε βάλει ερώτημα στις εξετάσεις, ας πούμε, και κάποιου εξαμήνου για το Σαλπιγκίδη. Τι ερώτημα είχα βάλει. Με τις πιθανότητες και τέτοια. Ποια είναι η πιθανότητα, ας πούμε, σκοράρει με τέτοια συχνότητα κτλ. Πλέον, ας πούμε, στα τοπογραφικά, ξέρω εγώ, σε τέτοιες σχολές. Ένα σως θέμα θα ήταν αυτό. Πιστεύω. Πάντως το κτηματολόγιο ευχαριστεί την εκπομπή λόγω επειδή να το ξέρεις. Προσπαθούμε. Σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Τους ανοίξατε τα μάτια τελικά. Να είστε καλά ρε. Κοιμούνται. Γι' αυτό χάνονται τα λεφτά έτσι από τη χώρα. Έπαθε τίποτα ο φίλος μου Πάφε. Όχι, μια χαρά είναι. Το δοντάκι του πονάει. Το δοντάκι του, το δοντάκι του πονάει. Δεν έχει ανάγκη ο Πάφε. Μπορεί να το φτιάξει μόνος του, να το ξέρεις. Έτσι, έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα. Θα τα πούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας περίμενε. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Κύριε Μπάμπη. Έλα, γρήγορα να πάμε διάλειμμα. Κύριε Μπάκη, κύριε Μπάμπη γρήγορα. Μπάκη τράουζερς. Ναι, κύριε Μπάμπη γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, έκανε χειρονομία ο Γιωργάκης ο Σαββίδης από τα Μπούθ. Δεν μέσα. Ξέρω. Πού να ξέρουμε. Ήμασταν εκεί, πού να ξέρουμε. Έκανε χειρονομία. Απαντήστε μας. Πού να ξέρουμε. Δεν είδαμε. Υπάρχει βίντεο. Δεν έχω ιδέα. Εμείς δεν καταγράφουμε τα γεγονότα με βίντεο. Δεν τα καταγράφουμε. Μάλιστα. Με τα μάτια μας. Μάλιστα. Με τα μάτια μιλάμε εμείς. Να σε καλά, Λευτέρη. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Έλα ρε Παντή, έλα. Καλώς το. Πολύ πονάει ο Λευτέρης, ρε φίλε. Τι να κάνει, τα καθένας. Ναι. Λοιπόν, έχω και άλλη ερώτηση, γιατί καλά που είναι ο Αργιανός και δίνει απαντήσεις σε όλα, έτσι. Ναι, ναι. Να μας πει τι έγινε στα ποδητήρια τότε, στο τελικό, στο μπαράζ του Βόλου, και χάθηκε το τρόπο για τον Άρη μας. Γιατί μετά έπρεπε να τα ρίξω πάνω του Βόλου, κατάλαβες, για να καλυφθεί το τι έγινε στα ποδητήρια, πες του. Έπρεπε να τα ρίξω πάνω του Βόλου, στην καζούρα. Ναι. Και κάναν ολόκληρη προπαγάνδα τόσα χρόνια να διατηρηθούνε ρε φίλε. Να διατηρηθούνε. Να μας πει τι έγινε στα ποδητήρια, αφού είναι τόσο μεγάλος η ηλικία και τα ξέρει όλα. Σήμερα η εκπομπή μας, καλημέρα, είναι και λίγο μηχανή του χρόνου. Θα βγαίνει, πώς το λένε αυτόν τον δημοσιογράφο. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Πολύ καλός, εξαίρετος. Πολύ εξαίρετη δουλειά. Κάπως έτσι, ας πούμε, ανατρέχουμε στον παράδειγμα. Και να μιλάμε σε αυτό, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τι καλημέρα. Να απαντήσω και σε αυτό, ναι. Και να πάμε διάλειμμα ένα λεπτό. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να βάλει 3 γκολ ο Άρης. Δεν τα έβαλε. Στο ημίχρονο κάτι θα υπόθηκε. Βγήκε ο Παπαφλωράτος άνετος κρυφός. Εντάξει. Ναι. Και έφαγε τα γκολ ο Άρης και δίκαια έχασε. Ενώ έπρεπε να βάλει 3 γκολ στο πρώτο. Αλλά από εκεί και πέρα η ξεφτύλα
του Πανού δεν πάει να είναι ξεφτύλα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ποιο είναι μεγαλύτερη, ποια είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα όμως, έτσι. Ποιο εννοείς που χάνεις ένα παράς. Εντάξει, δηλαδή άμα βρεις κανένας δύο, δεν υπάρχουν στοιχεία. Λέμε τώρα, υπήρχε μειωμένη απόδοση. Στοιχεία δεν υπάρχουν. Είπαμε, σε αυτό κρατάει ο άλλος την τέτοια, πώς το λένε, ότι είναι... Δεν είναι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί. Το κατάλαβες. Είπαμε, μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά ο σύνδεσμος φίλου ΠΑΟΚ ΣΥΡΑ 4 στο εντυμότατο σύλλογο Ολυμπιακού Πειραιός εύχεται κατάκτηση πρωταθλήματος. Το εντυμότατο, τι σου λέει. Σαν χρησμό. Κατά τα άλλα δικαία. Όχι, η λέξη ετοιμότατο. Το θέματος νούμερο 2 που είπε με το πρωτάθλημα, εμείς θα το θυμόμαστε. Φυσικά θα θυμόμαστε το πιο αλλοιωμένο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ποιο είναι δηλαδή αυτό? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μοιράσει στις μισές ομάδες δανεικούς και που είναι η μαγιά σου να πεις πάρ' τον δανεικό, αλλά θα παίξει όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Όχι πάρε τους δανεικούς 3 εσύ, 2 εσύ. Πέμπεση, αλλά όταν θα παίζει ο ΠΑΟΚ με αυτές τις ομάδες μέσα έξω να μην παίζουν αυτοί. Έγινε, να κάνουμε, να κάνουμε και διαλυματάκι, δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Πρώτη φορά το έκανε τώρα με τους τρεις του Πανιωνίου. Όλο μέχρι τώρα παίζανε οι τέτοιοι. Και όσον αφορά που λέει κάποιος από τους μόνιμα εκτός θέματος για το Φετβατζίδη δεν τον πήρε ελεύθερο ο Άρης. Ήθελα να τον δώσει ελεύθερο σαν δανεικό και είπε όχι, όχι λάθος. Όχι δανεικό, μόνο σαν ελεύθερο. Έτσι. Όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός όμως, ο Άρης με τον Ολυμπιακό δανεικούς παίζανε με τον Ολυμπιακό. Ποιοι δανεικοί? Ο Μπακασέτας, ο Ζαραδούκας. Ποιος Μπακασέτας? Ρε εσύ, παίζαν όλοι αυτοί. Παίξαν με τον Ολυμπιακό. Δεν παίρνω το μέρος του Ολυμπιακού τώρα, μην με βγάλετε. Ο Ολυμπιακός όταν έδινε και στον Πανιόνιο παίζαν. Μόνο τώρα, αυτή την Κυριακή με την Τεσάρα. Φοβήθηκε και λέει να μην παίξει. Εγώ δεν λέω ότι παίρνει στο μέρος του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι για όλους αυτούς που νομίζω ότι είναι, είστε εσείς τα καθαρά μαντήλια. Έτσι, μην και εμείς είμαστε που η καταστροφή. Καστίγιο. Ο Καστίγιο. Μην προλάβετε ποτέ. Θα καταλάβετε ότι είναι αλλαγή στη μεταγραφή. Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, διαλυματάκι. Διαλυματάκι, διαλυματάκι. Πού είναι η δανεική κοφτάκι? Λοιπόν, έλα, διάλειμμα. Άντε, τσαό, 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 τσαό. Λοιπόν, 7:33 ζητάω συγγνώμη από τις γραμμούλες που είναι σε αναμονή. Αλλά οφείλουμε, διότι το διαφημιστικό τμήμα της εκπομπής και του σταθμού επιτάσσει στο να πραγματοποιήσουμε το διαλυματάκι μας. Κρατήστε την ένταση, κρατήστε την ορμή. Θα έχουμε ένα δυνατό 20 λεπτάκι, 25 λεπτάκι να βγάλουμε τα σώψιχά μας και να ξυπνήσουμε πολύ δυναμικά σε αυτή τη Δευτερούλα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, 7:41 πρώτα λεπτά. Έχει ανάψει το γλέντι στη σταθμουδάρα μας, οπότε τι να κάνουμε, η μπάλα στην κερκίδα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν κύριε Μπάμπη. Ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Μπάμπη, ακούσαμε λίγο. Ένα δευτερόλεπτο, ναι, γρήγορα. Λοιπόν, εγώ δεν πονάω, ναι. Δεν πόνεσα. Αυτός που σας πόνεσε είναι ο Πόνσε. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ καλά. Τώρα, ναι. Τώρα λοιπόν, όσον αφορά την Παρτιζάν, ναι. Δεν φταίει κανένας άλλος, αλλά φταίμε εμείς που το 99, ενώ βομβαρδιζόταν η Σερβία, εμείς πήγαμε και παίξαμε αγώνα, με την Παρτιζάν. Μάλιστα. Λοιπόν, με Σέρβους και Μπάτσους μαζί εμείς ποτέ. Έγινε. Και περίμενε. Γρήγορα, γραμμούλες. Ο Ερυθρός Αστέρας, ναι. Σέρζα Σβέζδα, το πήρε το πρωταθλητριόν. Η Παρτιζάν τι πήρε? Έγινε, τι πήρε? Πρόσφατα θέματα. Καλημέρα. Καρότσι. Καλημέρα, τι καρότσι? Καλημέρα. Καλώς το. Θα να ξεφορτώσω λίγο για αυτό. Μην κλαις πάνω το χάρτη, ο φίλος, θα λιώσει. Ναι. Τι είναι γι' αυτό. Έτσι, όσο για το φίλο τον Αριανό που πήρε, τα μπέρδεσε πολύ ρε μάτι. Τελικά, τι έγινε εκείνη τη μέρα στα πολιτήρια, δεν μας είπε. Δεν είχαν αποδείξεις γι' αυτό, τι έγινε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Θύμιο καρότσι. Σαν αυτό το κυπριακό, το γκρίκο που λέει μεταφέρουμε τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Καρότσι, μου είχε απαντήσει έτσι μια κορυφαία ερώτηση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκον. Καλημέρα. Καλημέρα τα αγόρι μου. Καλώς τον παιχταρά μου. Καλημέρα τον Άκη μου. Τι καλημέρα. Τι γίνεται. Γεια σου Άκη μου αγόρι μου. Η Μάτσα, η Μαρία μας έκανε πρόσληψη καλή. Βγήκανε. Ναι, βγήκαν όλα εδώ. Δεν κάναμε πάλι τα προγνωστικά της παρέας. Διαπρέψανε και για αυτή την αγωνιστική. Φίλε μου Φωτιάδη. Το πάρε πάρε. Έχουμε τρομερή. Άκουσα λίγο τον υπουργό μου και τον καλημερίζω. Έτσι, έτσι.
Ο Πάφη πότε θα έρθει να κάνει έτσι μια κουμπί που δεν μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μέσα είμαι. Μέσα, έτσι, μέσα. Έτσι, έτσι, εδώ, εδώ. Πώς γίνεται, θέλω να μου πεις, πώς γίνεται να έρχεται αυτός να ανοίγει την πόρτα, εγώ να έρχομαι και να είναι κλειστή η πόρτα. Τι γίνεται, α, πες μου εσύ τώρα. Πρέπει να βάλω τη μάτια στη Μαρία να ψάξει εκεί με την, μπάλα, με την μπάλα που έχει εκεί, με τα τέτοια που είναι, για να με πει τι γίνεται. Α, πες μου εσύ. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Έγινε, πάμε. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, καλά. Βλέπω τώρα κάτι εδώ. Θα σου κάνω μια, μήπως γνωρίζεις, για αυτό το πανό χθες που υπήρχε στην θύρα 3. Για ένα φίλο του Άρη. Ναι. Άρη ζωντανός για πάντα αριανός. Το ξέρεις το παιδί. Όχι. Τον Τάσο ήξερα εγώ, τον Τασούλη ήξερα. Δεν ξέρω, βλέπω ένα... Το γνωστό Τασούλη, τον Τάσο. Ναι, βλέπω ένα περίεργο τάγκ, ας πούμε. Δεν θέλω να πιστέψω τώρα την... Τέλος πάντων, αυτό τώρα το είδα λίγο και ταράχτηκα. Το είδα λίγο και ταράχτηκα. Ναι, αυτό, αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Τον Παλίκαρο δίπλα σου. Ναι. Ποιος φοβήθηκε να παίξει με πιόνα στην ιστορία. Ο Άρης με τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Εμένα ρωτάς. Ναι. Πότε ο ΠΑΟΚ φοβήθηκε να παίξει με τον Άρη. Ο Πρέλεβιτς που την έδωσε την μπάλα. Εντάξει. Ο Πρέλεβιτς όταν γύρισε στον Ίβκοβιτς που τι γύρισε και τον είπε. Τι να την κάνω τώρα. Το είπε ή δεν το είπε. Το είπε, εντάξει. Λογικό ήταν. Φοβήθηκε να παίξει μαζί μου. Δεν φοβήθηκε, σου λέει κάτσε να αξιοποιήσω το πλεονέκτημα έδρας. Φοβήθηκε, φοβήθηκε ρε μπάμπι μου. Εγώ και, άκου να σου πω και γάμα εθνική που ήμουνα, τους ήθελα πάντα να πούμε. Και κύπελα και μόνο από εκείνη μπορούσα να τους παίξω, το ήθελα όμως. Κατάλαβες. Αλλά εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ να παίξω μαζί του. Και γάμα εθνική να είμαι. Θέλω να πάω και μέσα στη Τούμπα γιατί παίζω με τον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι φοβήθηκε, εγώ είπα ποτέ ότι φοβήθηκε στον ΠΑΟΚ. Γενικά, η ιστορία το έγραψε, ρε φίλε, όπου ο ΠΑΟΚ φοβήθηκε να παίξει τον Άρη. Ναι, ρε φίλε, αλλά και τι το λες εμένα, εγώ σου είπα ότι φοβήθηκες. Για την ιστορία μιλάμε, δεν είπα ότι το είπες εσύ. Ναι, ναι, εγώ το φοβήθηκες, φοβήθηκες αυτό δεν είπα ποτέ όμως. Δεν ναι, ρε φίλε, δεν το λέω ότι το είπες εσύ, κατάλαβες. Σαν ιστορία το λέω, σαν σύλλογος ποιος φοβήθηκε ποιον αυτός, δεν το είπα ότι το είπες εσύ. Κατάλαβες. Με κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Δεν είπα ότι το είπες εσύ. Η ιστορία. Ποιος φοβήθηκε, λέω, σαν σύλλογος ποιος φοβήθηκε. Αυτό λέω. Καλά, εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Όταν έχεις ένα πλεονέκτημα έδρας, θέλεις να το αξιοποιήσεις. Με τον Άρη δεν υπήρχε πλεονέκτημα. Στον αέρα, μπάμπη μου, διάφορα γι' αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Ξέρεις ότι το ήμουν δεν είναι τέτοιο, αλλά κάποια στιγμή να ακούγονται λίγο και οι αλήθειες. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε. Εμείς δεν επιλέξαμε ποτέ να παίξουμε με κάποιον άλλον. Ο ΠΑΟΚ και τόσα χρόνια επιλέγει να παίξει, να πούμε γιατί φοβήθηκε, ειδικά εκείνη τη χρονιά σε λέει κι άλλο. Κι άλλο ρε φίλε, άμα ερχόσουν και άλλο θα είχε, αλλά επέλεξε να πούμε να παίξουν τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω από τώρα, τέλος πάντων. Καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγει δεύτερος Ολυμπιακός και τρίτος ο Άρης. Τότε στο πρωταθλητριόν βγαίναν δύο. Δηλαδή μετά από 12 χρόνια που είχε να παίξει ο Ολυμπιακός τον ανασυστένεις, τον στέλνεις να πάρει κάποιες εισπράξεις. Παραμένει χωρίς εισπράξεις ο Άρης. Δεν νομίζω εισπράξεις. Να κάνω τον Ολυμπιακό του κόκαλη αυτό που έγινε στο μπάσκετ. Εισπράξεις τότε ενός πρωταθλητριού. Όχι, όχι, εκεί την εποχή μιλάμε. Ναι. Μα τι, μετά 12 χρόνια ήταν στην πάτσα. Τον κόκαλη είχε. Άλλα πράγματα τον κάνανε τον Ολυμπιακό. Άντε πάλι. Αφού ήταν ρεσί, γιατί δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα ο κόκαλης τότε. Πώς δεν πήρε, τι είναι, το 93 πήρε. Τάσε μπροστά. Όχι, όταν ήταν το 80 που ήταν η κυριαρχία του τέτοιου. Δεν υπήρχε στο μπάσκετ, στο μπάσκετ μπήκε τότε το 91. Και να επιθυμίσω δηλαδή τους μάγκες τους φίλους τους Παοκτσίδες το 9 όταν ο Άρης κέρδισε και Ρέθυμνο χωρίς να έχει κάποιο κίνητρο, κέρδισε Ρέθυμνο εντός και το 9 μπέστε στο YouTube να το δείτε και εκτός κέρδισε τον Κολοσσό Ρόδου. Αν καθότανε να χάσει, υπάρχει και σχετικό πανό, θα σου στείλω που το γράφουν οι Αριανοί στο παλέ. Αν καθόταν να χάσει με έναν από τους δύο, τώρα δεν θα ήταν Α2 ο ΠΑΟΚ, θα ήταν Α22. Να, αλλά ίστε. Ο Φόγκοβιτς θα στείλει λεφτά τώρα όπου να είναι. Εντάξει, έγινε, χαιρετούμε. Χαιρετούμε, τσάου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ναι, γρήγορα. Ναι. Λοναρίντι Λοναργκάλ. αυτά είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω για την συνταγογράφηση, άμα έχει γνωστό φαρμακοποιό και να πάει μετά το χαρτί. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος, πολύ μεγάλος. Εγώ σκέφτομαι τι θα γίνει μετά από την ήττα του Ολυμπιακού.
όλες οι ΜΕΘ θα γεμίσουν, όλες. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι απίστευτος ο πόνος, έχουμε μπερδέψει το μπάσκετ. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο που λέει καταρχήν στα γρήγορα να πω ο φίλος, επειδή εγώ έκανα παρέα με τον Βάγκη να του εξηγήσω ότι μερικοί παίχτες είχαν μειωμένη απόδοση στο δεύτερο. Για το πανό δε που πήγαμε, πήγαμε να κάνουμε καλαμπούρι, εμείς όσοι είχαμε πάει, και γράφαμε για αυτόν τον λόγο στο εντυμότατο, γιατί και μπήκαμε και χωρίς εισιτήριο, άμα θέλει να μάθει. Μπήκαμε τραμπούκο. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για τον μπάσκετ, πώς μπορεί να μιλάει για μια ομάδα που έπαιξε σε όλες τις διοργανώσεις και αποκλείστηκε, μέχρι και στο Ιντερτότο του μπάσκετ δοκίμασε. Λοιπόν, και να μιλάει για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του ημιτελικό, που συνεχίζει στους 16 και είναι μέσα και στα play-off. Μια ομάδα που μόλις σώθηκε από τα play-out και μόλις κάσουνε, έχουν να πληρωθούν προπονητές από το Millennium. Μόλις κάσουνε όλα αυτά, όχι απλά δεν θα υπάρχει αυτή η ομάδα ποτέ, θα σβηστεί. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τα λέμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκον. Καλημέρα. Ναι, μ' ακούτε. Δύο δευτερόλεπτα. Ναι, μπαμπή. Λοιπόν, μ' ακούς. Γρήγορα. Λοιπόν, δεν κλαίω, γιατί... Δεν κλαίω, μ' ακούς. Ναι. Δεν κλαίω γιατί δεν είμαι χάρτινος. Αυτοί που πρέπει να κλάψουν είναι αυτοί που έχουν το 6 το έτος ίδρυσης, ενώ εγώ έχω το 4. Μάλιστα. Και αυτοί αλλάξαν έμβλημα στο στήθος. Έγινε, τσάω, καλημέρα. Μπαμπή. Καλημέρα. 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι, θα σου κάνω μια παρατήρηση πιο αντικειμενικό στην άλλη φορά. Διότι πήρε ο αγαπητός Μιχάλης Χουτιάδης, πρώην μεγαλομεσίτες, πρώην μεγαλομεσίτες. Και έπρεπε να μιλήσει για τα στρέμματα στην Πηλαία και αυτά. Δεν τον ρώτησες για τα αμερικάνικα και κινέζικα φαν που κυνηγάνε περιουσία ΠΑΟΚ χιάρι. Σε παρακαλώ, με το ξανακάνεις να είσαι πιο αντικειμενικός. Ξέρω ότι είναι φίλος σου. Όχι, με παρασύραν και οι άλλοι κιόλας. Ναι, θέλω τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα. Όσο για το Λοναλγκάλ που είπε ο φίλος, Λοναλγκάλ, πονόδο το έχει ο Πάθη, δεν βγάζει χαρμάνες. Άλλο χαρμάνες, άλλο σε πονάει το δόντι. Έγινε, ευχαριστώ. Τσο. Καλημέρα. 21 δευτερόλεπτα ως νικητή του Άρη στο μπάσκετ. Νάτα. Λοιπόν, δεν είναι τώρα κουβέντες. Όταν σου λέω εγώ είναι εκτός θέματος. Κάθε τώρα και μιλάει για τον μπάσκετ θα διαλύσει και τώρα προχωράει και με λέει για Ιντερτότο. Είναι 11 οι τίτλοι με 21 τίτλους. Άμα θα μπει μέσα στο παλέ, θα πέσει στο ταβάνι, θα τον πλακώσει να πούμε. Όταν έπαιζε ο Άρης για Final Four, έπαιζε αντίπαλος με Ενιαία Ρωσία, Ενιαία Ιουγκοσλαβία, Κούκοτς, Ράτζα. Μιλάμε για παίχτες τότε. Mm-hmm. Και είχαμε και τον Ξανθό που δεν ήθελε καλούς μαύρους. Λέμε τώρα. Έγινε, συγχαιρετούμε. Τσάω. 2-31-0-2-7-3-8 και είχα πολύ λιγουλάκια ακόμη. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε, ούτε καν κάναμε την επαλήθευση αγωνιστικής για να πούμε ότι πιάσαμε 6 στα 8 και ακριβές σκορ. Πάω και 1-1. Εδώ θα ακούτε λόγω επειδή. Καλημέρα. Όντως το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό ατόπιμα της εκπομπής σήμερα ήταν που το έκλεισε στο Φωτιάδη στα 5 δευτερόλεπτα. Ναι, αφού φαγωθήκατε με τα μπαράζ, με τα κτηματολόγια. Δεν το χωράει ο νους. Ντροπή μου. Να το πάρεις τώρα να το βγάλεις έτσι. Και να το αφαιρώσεις το υπόλοιπο της εκπομπής. Έτσι. Καταστρέψαμε την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, γιατί εκπομπή είναι ο Φωτιάδη και ο Πάφη. Ναι, συγγνώμη. Και από το πρωί, Πάφη, επειδή ξεκινάμε και λέγαμε, σκέψου τώρα. Πάφη με μια σακούλα. Τις καριές απ' έξω από τα μοναστήρια να ψάχνει να βρει βότανα και να τα δοκιμάζει ένα-ένα. Πάμε να κόβει φιλαράκι να το μασάει, να πηγαίνει στο επόμενο, να κόβει φιλαράκι να το μασάει. Τι θα πάθουν εκεί. Γαρίφαλο και τέτοια. Να το δεις πρωί-πρωί να παίρνει και να κόβει χορταράκια και να τα μασάει, να δει αν θα του κάνει καλό με μια σακουλίτσα και ένα μαχαιράκι στο χέρι. Γιατί λέει και το τραγούδι, άντε στον παράδεισο την πόρτα, άντε φύτρωσε δυο πόρτα. Κάντε το εικόνα, το Πάφη να τριγυρνάει έξω από τη βολή των καριών με σακούλα και μαχαιράκι και να κόβει χόρτα και να τα δοκιμάζει τα βότανα ένα-ένα, να τα μασάει. Έτσι. Ωραία, φίλε, είναι η εικόνα της εβδομάδος αυτή. Φιλιά, συγχαιρετούμε. Τσαωτσαωτσαωτσαωτσαωτσαω. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Φούρνας μας λέει, γίνε λέει Ζαγόρα, βάλ τους όλους μαζί σε μια γραμμή. Να μιλάνε ένα μεταξύ των και ησύχασε. Και κάνε ζωάρα. Θα έπρεπε, θα έπρεπε. Και θα μα ήταν έξω, κάναμε τσιγάρα. Καλημέρα στην Καραμούλα. Τι μάτσα έγινε χθες. Τι μάτσα έγινε. Ξέρω εγώ, Λιόν, Παρίσι, Ζερμέν. Ράμι, Άρσεναλ, μα ρωτήσα, άμα θέλω να το δούμε. Στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, δει την ωραία πάσα, καταγγέλω τον καφετζή. Πάμε να δούμε με τον Άκη χθες το μάτς και έχουμε πάει από νωρίς για να βρούμε θέση και μα λέει ο καφετζής. Παιδιά, λέει να ξέρετε, δεν θα βάλω το City Arsenal. Μας πέρασε για τέτοιους ξενομανείς. Για βαλαδόφατσε. Ναι, για ότι ξέρουμε μπάλα και βλέπουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μας ντρόπιασε μέσα στα Σταυρούπολη. Άστα να πάνε.
Πάω κάει και άλλα μάλλον δεν απασχολεί. Δεν ξέρεις που να κρυφτείς τώρα, έτσι. Ορίστε. Δεν ξέρεις που να κρυφτείς τώρα στην Σταυροπόλη. Άσε κανονικά, ναι, μας ντρόπιασε. Πώς δεν φάγαμε τίποτα πέσιμο από παπάκια. Τι είστε εδώ να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε. Αγγλόφιλοι. Πάω κάει. Έγινε ένα μάτς πάω κάει. Μα όχι, ναι, δεν έχει. Ναι. Έτσι. Έληξε όσο έληξε, τέλος πάντων. Ναι. Για τη δεκαετία του 80 που είχαμε Πασόκ, γιατί μιλάμε. Έτσι, Πασογάρα, τελείωσε. Τα είχαμε δεν όλα. Δεν έχουμε Πασόκ πια, μακάρι να είχαμε. Μακάρι να είχαμε, να είχαμε χοληστερίνη όλοι. Έτσι, και σκύλοι που λένε. Έτσι. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, καλημέρα. Αεκ, proud and loud, ρε. Τσάω, έτσι. Τα είπαμε σήμερα διεξοδικά, τα είπαμε... Full time. Καλά, εντάξει, είναι εβδομάδα αυτή. Διαβόλο εβδομάδα. Είναι εβδομάδα που τρίβουν τα χέρια τα αθλητικά. Τα ράδια θα έχουμε πολύ κινησούλα, θα έχουμε πολύ πελατολόγιο. Την Κυριακή τα πιο σπουδαία, Το μάτσο που θα κρίνει τα πάντα. Πάω και ο Ολυμπιακός, εντάξει. Εκεί, ναι, εκεί γίνεται. Πάω και εκεί. Και εκεί να φέρει, νομίζω το έχει κλειδώσει. Ξεκάθαρα, διατηρεί τον Ολυμπιακό στους 6 βαθμούς και κλειδώνει το περιβόητο και πολυπόθητο πρωτάθλημα. Βέβαια, έχουμε και κυπελάκι μέσα στην εβδομάδα και Τετάρτη, Πέμπτη αγώνες. Μια χαρά θα είναι, μια χαρά θα κυλήσουν τα πράγματα. Δεν προλάβαμε να δώσουμε εδώ τα στοιχεία μας, το τι έγινε. Προβλέψαμε το μεγάλο διπλό του, βεβαίως, του Πανετολικού με στη Λαμία 0-1, το δώσαμε, ήρθε 0-2. Κανονικότητα 4-75 τα δίνε. Προβλέψαμε φυσικά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου, το δώσαμε το σκορ 2-0, ήρθε 4-0. Δώσαμε όμως νίκη όφη επί της Ξάνθης, ήρθε 0-0-1-0, το δώσαμε. Δώσαμε το διπλό του Αστέρα Τρίπολης 1-2 με τον Απόλλωνος Σμύρνης 0-2. Λεβαδιακό Παναθηναϊκό δεν μας έκανε το χατήριο, Παναθηναϊκός ήρθε 0-0, ενώ δώσαμε 0-2. Νίκη δώσαμε το Ατρομήτου μέσα στην Λάρισα 1-2, ήρθε 0-1. Νίκη δώσαμε το Άρη επί του Πας Γιάννενα με 3-1, βέβαια πιο εμφαντικό σκορ. Δυσκολεύτηκε ο Άρης αλλά τα κατάφερε, 1-0. Και φυσικά δώσαμε την ισοπαλία 1-1 στο παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έφερε τη δεύτερη του, είχε τη δεύτερη του απώλεια στο πρωτάθλημα ουσιαστικά. Δεύτερη ισοπαλία, παραμένει αήττος στους 51, Ολυμπιακός 45, ΑΕΚ 37, Ατρόμητος 33, Άρης 29, Παναθηναϊκός 28, Πανετολικός 26, Ξάνθη 25, Πανιώνιος 22, Αστέρας Τρίπολης 21, Λαμία 20, Λάρισα 20, Όφη 17, Πας Γιάννενα 17, Λεβαδιακός 13 και Απόλλωνος Σμύρνης με 6 βαθμούς μας έχει πει το πείμα. Η επόμενη αγωνιστική Σαββάτο Πανιώνιος Απόλλωνος Σμύρνης 5 και 4, στις 7 Ξάνθη Λαμία, στις 7.30 Πας Γιάννενα Παναθηναϊκός, την Κυριακή στις 3 ΑΕΚ Όφη, στις 7 Ατρόμητος Λεβαδιακός και στις 7.30 φυσικά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και την Δευτέρα Πανετολικός Λάρισα στις 7 και Αστέρας Τρίπολης Άρης Θεσσαλονίκης στις 7.30. Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε έτσι για την έντονη κουβεντούλα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είπαμε και πολλά, Άγγι μου. Ό,τι προλάβαμε. Επέλεξες να έρθεις σήμερα. Ήταν δεδομένο ότι θα πάρουν φώτια. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε πιο χαλαροί. Μπορείς να μας ξανασυπισκεφτείς άμα θέλεις εδώ. Θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δυστυχώς αυτή η είδηση που είδα δεν το γνώριζα κιόλας. Είχα δει χθες στο γήπεδο το πανό, αλλά δεν το. Πού να πάει το μυαλό μου. Αφορά έναν άνθρωπο τον οποίο θα μου πει οποιοδήποτε άνθρωπο και να φεύγει από τη ζωή. Δεν έχει να κάνει. Απλά ήταν φίλο, ήταν γνωστός μας, ρε παιδί μου. Φίλος το παιδί, ερχόταν και μας έβλεπε και στα live από πολύ παλιά γνωστός. Ο Άρης, καλό ταξίδι. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λίγο έτσι πάγωσα και συγκλονίστηκα με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Κωστή τον Τσαρό. Μέχρι τις 10 θα σκρατήσει παρεούλα. Εμείς ξανά αύριο στις 6. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Τσάω, τσάω.